Είμαι από τον blog Ελευθερία Τίποτα Ελευθεριακός και είμαι με τον κύριο Νίκο Σαραντάκο. Να συστηθείτε εσείς καλύτερα, γιατί έχετε και διάφορες ιδιότητες και είναι και μια ερώτηση αυτή. Ποια από αυτές, ας πούμε, πιστεύετε ότι σας χαρακτηρίζει περισσότερο? Ναι. Καλημέρα, χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί σου και σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Είναι πάντα τιμητική. Θέλω να πω, εντάξει, πολλές ιδιότητες. Ο κάθε άνθρωπος έχει πολλές ιδιότητες, έχει πολλούς ρόλους. Να σου πω ένα παράδειγμα. Είχα πάει χτες ένα συνέδριο για το μέλλον των γλωσσικών επαγγελμάτων. Ήμουν προσκαλεσμένος ως μεταφραστής. Mm-hmm. Μεταφραστής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μάλιστα την διοργάνωση συγκεκριμένη την είχε από κοινού με το Πανεπιστήμιο Πειραιά το Γραφείο Αθηνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το μέλλον των γλωσσικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Επομένως εκεί είχα πάει με αυτή την ιδιότητα. Ωστόσο στη συζήτηση που έγινε εκεί πέρα, ένα ερώτημα που έθεσα, το έθεσα ως υπό την ιδιότητα του βιβλιοφίλου και του φιλαναγνώστη. Δηλαδή ένα ερώτημα που είχε να κάνει με την κατάσταση την τραγική, κατά τη γνώμη μου, ή εν πάση περιπτώσει την πολύ δύσκολη, να το πω αλλιώς, γιατί τραγική είναι και μια έτσι, πολύ χρησιμοποιημένη πια λέξη, με την πολύ δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στην αγορά του βιβλίου, όχι απαραίτητο του μεταφρασμένου, οποιοδήποτε βιβλίου. Επομένως, ο καθένας έχει πολλές ιδιότητες. Τώρα θα μπορούσες να πεις συγγραφέας. Αυτό είναι μια πολύ καλή γενική λέξη, καλύπτει τα πάντα, και να αποφύγουμε και τίποτα όπως κυνηγός λέξεων και κάτι τέτοια, τα οποία εντάξει είναι και λίγο εξεζητημένα. Απ' την άλλη μεριά όμως, επειδή εσύ έχεις ιστολόγιο, επίσης έχω κι εγώ ένα ιστολόγιο, οι λέξεις έχουν τη δική τους ιστορία. Σωστά. Και θα πούμε υπεύθυνος ιστολογίου, θα πούμε ιστολόγος, γιατί λέμε ιστολόγιο, αλλά ιστολόγος βέβαια είναι και ο γιατρός ο οποίος ασχολείται εκεί με τους ιστούς και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει εγώ το λέω το ιστολόγος, δεν με πειράζει, γιατί ανάλογα με τα συμφραζόμενα καταλαβαίνεις πολύ καλά περί τίνος πρόκειται, όπως επίσης όταν λες καρπός, άλλοτε φαίνεται ότι είναι ο καρπός του χεριού και άλλοτε ότι είναι ο καρπός του δέντρου. Σωστά, σωστά. Επομένως ναι, είπαμε την ιδιότητα, συγγραφέας μπορείς να πεις, έχω και το ιστολόγιο και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην πορεία. Ωραία. Ο πατέρας σας ήταν χημικός, μηχανικός και συγγραφέας. Η μητέρα σας χημικός και ποιήτρια. Εσείς σπουδάσατε χημικός, μηχανικός και αγγλική φιλολογία. Πόσο πιστεύετε τελικά ότι επηρεάζει το οικογενειακό περιβάλλον την κατεύθυνση ενός ανθρώπου? Κοίταξε. Στη δικά σας περίπτωση μάλλον φαίνεται ότι έχει επηρεάσει. Φαίνεται ότι έτσι, έχει επηρεάσει, ασφαλώς επηρεάζει, το περιβάλλον μπορεί ας πούμε να καλλιεργήσει, για παράδειγμα την αγάπη για τα βιβλία, μπορεί επίσης να καλλιεργήσει την αντίληψη ότι δεν είναι κατακριτέα, δεν είναι προς αποφυγή ενασχόληση με πράγματα, όπως έλεγε ο Παπαδιαμάντης για τον εαυτό του, μη παραδεδεγμένης χρησιμότητος, δηλαδή θέλω να πω ότι σε μια ιεράρχηση των αξιών μπορεί να μην βάζει ας πούμε μπροστά τη χρησιμοθυρία, για παράδειγμα. Από εκεί και πέρα βέβαια το περιβάλλον του οικογενειακού είναι ένα αυλάκι, δεν είναι απαραίτητο ότι θα ακολουθήσει κανείς αυτό το αυλάκι. Πάντως για να συμπληρώσουμε την εικόνα, έτσι, για λόγους και μόνο αντικειμενικούς, πρέπει να πούμε επίσης ότι εγώ μεγάλωσα μαζί, όχι μόνο με τους γονείς μου, αλλά στο ίδιο σπίτι, σε άλλον όροφο, ήταν ο παππούς μου, ο Νίκος Σαραντάκος, ο ποιητής ή Άχθος Σαρούρης, όπως ήταν το ψευδόνυμό του, το οποίο όπως και το όνομά του, έτσι και το ψευδόνυμο το έχω δανειστεί. Περίεργο ψευδόνυμο. Ναι, Άχθος Σαρούρης είναι ομηρικό, θα πει βάρος της γης. Ναι, γι' αυτό είναι περίεργο. Στη δεκαετία του 20 και του 30 που το πήρε, ήταν πολύ συνηθισμένα τα ψευδόνυμα με δύο λέξεις που να μοιάζουν με ονοματεπώνυμο αλλά να έχουν και μια άλλη σημασία, για παράδειγμα Άγγελος Δόξας, ο Άγγελος της Δόξας, αλλά θα μπορούσε να είναι και ονοματεπώνυμο, είναι ψευδόνυμο, Στέφανος Δάφνης, έτσι λοιπόν και το Άχθος Σαρούρης και άλλα, τα οποία αυτά είναι τα πετυχημένα, υπάρχουν και μερικά που είναι φρικτά και δεν είναι ανάγκη να τα αναφέρουμε ας πούμε έτσι, αλλά ήταν μια
τάση και ο παππούς διάλεξε αυτό το Άγθος Αρλούρης που είναι και κάπως υπονομευτικό, δηλαδή ενώ το Άγγελος Δόξασε το Στέφανος Δάφνης είναι πετυχημένα αλλά δεν είναι υπονομευτικά. Ναι, είναι άκρος υπονομευτικό. Αυτό είναι άκρος υπονομευτικό. Παλιότερα είχε το ψευδόνυμο, τώρα πλατιάζουμε, το ψευδόνυμο Ηρόστρατος που επίσης... Και αυτό είναι υπονομευτικό. Ακριβώς. Και όταν είχε δώσει ένα ποίημα σε ένα περιοδικό στη Νέα Επιθεώρηση, ένα τρουτσκιστικό αριστερό λογοτεχνικό περιοδικό, του είχε γράψει ο Ζευγάς, ο οποίος ήταν ο Χουρμούζιος, δηλαδή ο μετέπειτα πασίγνωστος Χουρμούζιος, ότι δεν μπορείς να διαλέξεις ένα λογοτεχνικό ψευδόνυμο, παρόλα αυτά το δημοσίευσε. Λοιπόν, ο ποιητής λοιπόν Άγθος Αρλούρης και η ποιήτρια, η γιαγιά μου, η Ελένη Μυρογιάννη Σαραντάκου. Επομένως, πρέπει και αυτούς να τους συνυπολογίσουμε, γιατί πάντα τους θυμάμαι να είμαι εγώ και να παίζω, ας πούμε, και να έχουν ένα χαρτί εκεί πέρα και να μου τζουρώνουν, να βλέπουν ένα αυτό. Ναι. Πρέπει λοιπόν η εικόνα να συμπληρωθεί. Άρα στη δικιά σας περίπτωση έπαιξε μάλλον καταλυτικό ρόλο το περιβάλλον, φαντάζομαι. Ναι, ναι, ναι. Το έχετε δεχτεί και εσείς, ναι, έτσι, ναι, ας πούμε. Ναι. Okay. Ο Αντισθένης έλεγε αρχή σοφίαση των ονομάτων επίσκεψης. Πιστεύετε ότι ισχύει αυτό σε κάποιο βαθμό? Κοίταξε να δεις, ισχύει ή δεν ισχύει. Είναι ένα πολύ βολικό απόφθεγμα για να το λέει όποιος θέλει να αναφερθεί στην ετυμολογία ή σε κάτι άλλο μιας... Νομίζω το είχα κλείσει αυτό. Ναι. Λοιπόν, όποιος θέλει να αναφερθεί στην ετυμολογία ή σε κάτι άλλο. Επομένως, πρέπει να θυμηθούμε ότι ο Αντισθένης έλεγε αρχή σοφίας. Δεν έλεγε σοφία. Άρα δηλαδή θέλω να πω, η επίσκεψη των ονομάτων και εν προκειμένου η ενασχόληση με την ετυμολογία δεν εγγυάται τη σοφία. Ναι, και δεν εγγυάται τη σοφία, παρόλο που μπορεί να το συζητήσουμε και πιο μετά. Θα φέρω τώρα ένα παράδειγμα μόνο. Ας υποθέσουμε, λέμε μπουτίκ. Η λέξη μπουτίκ, μπορείς να δεις το λεξικό, ετυμολογείται, είναι αντιδάνειο στα ελληνικά. Η γαλλική λέξη μπουτίκ, που είναι το κατάστημα, το εκείνο που έχει ήδη, μάλλον ήδη πολυτελείας παρά κοινά ήδη, έτσι, είναι ήδη πολυτελείας, ακριβά ρούχα συνήθως, αν και τώρα υπάρχουν και μπουτίκ κρεάτων και τα λοιπά. Ξεκίνησε όμως από αυτό, άρα θα περίμενε κανείς ένα, όμως η αρχική σημασία, ή μάλλον η αρχική ελληνική λέξη από την οποία παράγεται η μπουτίκ είναι το αποθήκη. Αποθήκη πέρασε στα λατινικά ως αποτέκα, αρχικά με τη σημασία αρχικά της αποθήκης και μετά με τη σημασία της φαρμακαποθήκης των μοναστηριών, γιατί στα μοναστήρια εκεί πέρα, ας πούμε, είχανε διάφορες βότανα, ξέρεις, και τα λοιπά. Από εκεί προέρχεται το φαρμακείο, στα γερμανικά είναι αποτέκε, είναι καθαρά η λέξη η ελληνική, και στα ρώσικα είναι απτέκα, το φαρμακείο πάντα, και με άλλη παράλληλη εξέλιξη από το αποθήκη, αποτέκα στα λατινικά, μποτίκα στα προβιγγιανά, μπουτίκ. Άρα, αν πεις όμως εσύ τώρα ότι η αποθήκη είναι η πραγματική ουσία της μπουτίκ, αν έχει κάποιος μπουτίκ θα παρεξηγηθεί, θα σου πει ότι η αποθήκη είναι το κατάστημά μου, γιατί η αποθήκη είναι κάτι που είναι όλα φύρδιν μίγδιν μέσα, ευτελείς, συνήθως είναι η ευτελούς αξίας πράγματα, χήμα σωριασμένα ή οτιδήποτε, καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι δεν είναι. Ναι. Η ουσία των πραγμάτων, και μπορούμε να πούμε και περισσότερα. Εκτός βέβαια αν κάνει όλη αυτή την πορεία που κάνατε εσείς. Δηλαδή πηγαίνει από όνομα σε όνομα και από ετυμολογία σε ετυμολογία. Ναι. Να μπορούσε να πει κάποιος ότι αρχίζεις να γίνεσαι σοφός, ας πούμε, αν κάνει όλη αυτή τη διαδρομή όμως. Ακριβώς. Βλέπεις. Κοίταξε, να το πούμε τώρα αυτό. Ναι. Ετυμολογία. Τι θα πει ετυμολογία? Ετυμολογία έτοιμων. Έτοιμων είναι η αλήθεια. Το έτοιμον είναι έτοιμος, είναι επίθετο, με ύψιλον φυσικά, όχι με ομικρόν γιώτα, και δεν έχει καμία σχέση η ετυμολογία με ύψιλον, με την ετυμολογία με ύψιλον γιώτα, δηλαδή την ικανότητα να απαντάς έτσι εύστοχα και χωρίς να το σκέφτεσαι πολύ, να βρίσκεις την κατάλληλη ατάκα, ας πούμε. Λοιπόν, η ετυμολογία με ύψιλον είναι από το έτοιμος που θα πει αληθής, αληθινός. Άρα οι αρχαίοι πίστευαν. Αυτό υπάρχει πρώτη φορά νομίζω σε μια γραμματική, τέχνη γραμματική του Διονυσίου του Θρακός,
έχει ένα κεφάλαιο που το ονομάζει ετυμολογία, είναι δηλαδή η αναζήτηση της υποτιθέμενης αλήθειας που υπάρχει μέσα στις λέξεις. Mm-hmm. Όμως, δεν υπάρχει, οι λέξεις δεν είναι αυθύπαρκτες, το νόημά τους όπως είδαμε στην περίπτωση της Μπουτίκ, το παίρνουν από τη χρήση που τους γίνεται. Και στην πραγματικότητα η ετυμολογία, κατά τη γνώμη μου, που μπορεί να μην συμφωνούν όλοι με αυτήν, είναι περισσότερο μια ανθρωπολογία, δηλαδή αυτό που μαθαίνεις δεν είναι ποια κρύβει, ποια είναι η ουσία που κρύβουν τα πράγματα ή οι λέξεις, αλλά πώς σκέφτηκαν οι άνθρωποι οι οποίοι ονομάτισαν έτσι αυτό το πράγμα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ας πούμε ένα πράγμα που το έχουν όλοι οι πολιτισμοί, το παράθυρο. Εμείς τι λέμε, παράθυρο, δηλαδή δίπλα στην πόρτα. Οι Εγγλέζοι λένε window, το οποίο έχει μέσα τον άνεμο. Είναι το άνοιγμα δηλαδή για να περνάει ο άνεμος. Οι Γάλλοι λένε φινέτρε, που έχει το, πώς λέμε και εμείς, φινιστρίνι, πάλι ένα άνοιγμα από το οποίο βλέπεις όμως. Δηλαδή, θέλω να πω, ο καθένας παίρνει ένα χαρακτηριστικό και σε αυτό το χαρακτηριστικό εντοπίζει, με αυτό το χαρακτηριστικό περιγράφει την έννοια αυτή. Δεν είναι ανάγκη να είναι το ίδιο χαρακτηριστικό. Επομένως η ετυμολογία δεν δείχνει, δηλαδή το παράθυρο δεν έχει μία, έχει όλες αυτές τις ιδιότητες, ο καθένας διάλεξε να περιγράψει κάτι. Επομένως δεν μπορείς να πας στην ουσία των πραγμάτων, πας όμως βρίσκεις με την ετυμολογία πως σκεφτόντουσαν οι άνθρωποι παλιά, άρα είναι όπως είπα ένα είδος ανθρωπολογίας. Ωραία. Θέλετε να μου πείτε από πού προέρχεται η λέξη έθνος? Ναι, η λέξη έθνος είναι καταρχήν σύμφωνα με τα λεξικά ινδοευρωπαϊκή ετυμολογία, είναι αρχαία, η αρχική σημασία ήταν ομάδα με λίγο πολύ μόνιμο χαρακτήρα, ομάδα ανθρώπων, αλλά όχι απαραίτητα ομάδα στρατιωτών, ομάδα ζώων, υπάρχουν δηλαδή χρήσεις όπου το έθνος χρησιμοποιείται για ζώα. Άρα είναι ομάδα. Σταδιακά πήρε τη σημασία της ομάδας ανθρώπων με κοινά χαρακτηριστικά, γλώσσα κτλ. Καταγωγή. Μάλιστα στην αρχή το έθνος είναι, στις πρώτες χρήσεις, έρχεται σε διάκριση από το γένος. Δηλαδή γένος είναι η οικογένεια. Το έθνος δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι υπάρχει μια αρχαία λέξη που σήμερα δεν πολύ χρησιμοποιείται, μπορεί να τη βρεις όμως έτσι σε πολύ λόγιο επίπεδο, οθνίος. Οθνίος θα πει ξένος. Είναι από το έθνος. Άρα βλέπεις ότι στην αρχή ο οθνίος ήταν αυτός που είναι στο έθνος και δεν είναι στο γένος, δηλαδή ξένος ως προς το γένος. Και μετά βέβαια πήρε τις σημερινές σημασίες η λέξη έθνος. Άρα η ετυμολογία λοιπόν είναι αυτή, μια ομάδα. Είναι αυτή, ωραία. Υπάρχει νοηματική διαφορά μεταξύ των όρων εθνικισμός και εθνισμός? Υπάρχει όρος εθνισμός? Υπάρχει, εντάξει, ναι, υπάρχει. Υπάρχει, υπάρχει, τον έχει και το λεξικό. Θα σου διαβάσω τι λέει το λεξικό, έτσι ώστε να δούμε αν υπάρχει, δεν είμαι σίγουρος. Ναι. Λοιπόν, παίρνω το λεξικό της κοινής νεοελληνικής. Εθνισμός είναι η άποψη που ενθαρρύνει την έκφραση και την καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης και παράλληλα αναγνωρίζει και σέβεται τις εθνικές διαφορές. Η απόλυτη πίστη και αφοσίωση κάποιου στα ιδεώδη του έθνους στο οποίο ανήκει, χωρίς καμία διάθεση περιφρόνησης ή υποτίμησης των ιδεωδών άλλου έθνους. Αν δεχτούμε ότι αυτός είναι ο ορισμός, βλέπουμε ότι είναι ένας ορισμός, εν πάση περιπτώσει, ότι ορίζει μια ενέργεια, θα λέγαμε ένας πατριωτισμός, καλός εννοούμενος πατριωτισμός. Από την άλλη μεριά, εθνικισμός είναι, έχει δύο ορισμούς, δύο σημασίες. Πρώτον, η απόλυτη και με πάθος προσήλωση των ατόμων στο έθνος τους, η οποία φτάνει ως την περιφρόνηση και την εχθρότητα προς άλλα έθνη, σοβινισμός. Ακραίος επιθετικός φαινόμενο, έχει διάφορες φράσεις. Δεύτερον, η άποψη που ενθαρρύνει την έκφραση και την καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης. Η αφοσίωση των ατόμων στο έθνος στο οποίο ανήκουν χωρίς διάθεση υποτίμησης ή περιφρόνησης άλλου έθνους, εθνισμός, πατριωτισμός. Βλέπεις δηλαδή ότι με τη δεύτερη είναι συνώνυμο ο εθνισμός του εθνικισμού, με την πρώτη δεν είναι. Άρα, επομένως, αυτή η διτυπία δείχνει ότι κάπου μπορεί ο εθνισμός να είναι ένας δηλός εθνικισμός, δηλαδή γιατί ακριβώς έχει, επειδή έχει δύο όψεις ο ένας όρος, επειδή τώρα τελευταία, παρά όσο λέει το λεξικό, το εθνικισμός έχει χρωματιστεί αρνητικά, ο εθνισμός δεν έχει, άρα μπορεί λοιπόν
Δεν θα έλεγα δηλαδή ότι μπορεί αυτή τη στιγμή κάποιος, κατά τη γνώμη μου, έτσι μπορεί να κάνω λάθος, κάποιος που δεν είναι εθνικιστής σήμερα, όχι το 1884, σήμερα κάποιος που δεν είναι εθνικιστής δεν θα χρησιμοποιήσει τη λέξη εθνισμός. Θα πει κάποια άλλη λέξη, θα βρει πατριωτισμός, θα πει κάτι άλλο. Δηλαδή ο εθνισμός αυτή τη στιγμή πιο πολύ είναι ο Φερετζές του, να πούμε, μια, του εθνικισμού ακριβώς. Ο Σολωμός είχε πει ότι εθνικό είναι το αληθές. Βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, το αληθές και το εθνικό για τον καθένα είναι κάτι διαφορετικό, άρα υπάρχουν διάφορες αλήθειες. Με αυτή την έννοια, τι είναι εθνικά αληθές για εσάς και τι μπορεί να σήμαινε, ας πούμε, αυτή η φράση του Σολωμού για μας σήμερα? Κοίταξε, να βρούμε τι είναι αληθές. Ο καθένας τι είναι αληθές το βρίσκει με τη συνείδησή του. Έτσι, δηλαδή η αλήθεια βέβαια διαφοροποιείται για τον καθένα, όπως σωστά είπες, με τις αισθήσεις του, τις γνώσεις του και τη συνείδησή του. Ο Κόντες, ο Σολωμός, δεν μας είπε τι είναι αληθές, μας είπε ότι αυτό που είναι αληθές του που ο καθένας το βρίσκει, έτσι, ότι δεν υπάρχει δηλαδή το raison d'état που λένε, ότι ίσως δεν πρέπει να υπάρχει το raison d'état που λένε οι Γάλλοι, δηλαδή ότι μπροστά στην ανάγκη του έθνους ορισμένα πράγματα δεν πρέπει να λέγονται και τα λοιπά. Εντάξει, αυτό το είπε για τον καθημερινό πολίτη. Νομίζω ότι μπορούμε να το κρατήσουμε, είναι μια πολύ χρήσιμη αρχή, ιδίως όταν έχουμε να εξετάζουμε εθνικούς μύθους, για παράδειγμα. Ωραία. Η γλώσσα θεωρείται ως ένας από τους δημιουργούς της εθνικής συνείδησης. Αυτό είναι, πιστεύετε εσείς, ένα γενές χαρακτηριστικό της ή μήπως καθοδηγήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε όταν, ας πούμε, συγκροτήθηκαν τα πρώτα έθνη-κράτη μέσω της γλώσσας να έχουν ένα βασικό υποστηρικτή και ένα θεμέλιο? Κοίταξε, η γλώσσα από την αρχή, νομίζω ότι από την αρχή η γλώσσα είναι, οι άνθρωποι συνειδητοποίησαν από πολύ νωρίς ότι δεν μιλάν την ίδια γλώσσα με κάποιους άλλους, κάποιες άλλες ομάδες ανθρώπων. Άρα η ταυτότητα της γλώσσας και η μη ταυτότητα της γλώσσας και η διαφορά της γλώσσας είναι κάτι το οποίο υπάρχει αντικειμενικά, δεν είναι κατασκευασμένο. Γιατί οι άνθρωποι ξέρουν πότε το να χρησιμοποιεί κάποιος, ας πούμε, μερικές διαφορετικές λέξεις, ξέρουν σε γενικές γραμμές ότι η γλώσσα αυτή δεν είναι δική τους και ότι η γλώσσα αυτή είναι δική τους, μπορούν να το διαισθάνονται. Επομένως, δεν είναι τυχαίο μάλιστα ότι υπάρχουν από πολύ παλιά λέξεις για τους ξένους που εστιάζονται στη γλώσσα, δηλαδή το βάρβαρος, ας πούμε, που ξέρουμε, που είπαμε ότι αρχικά ήταν αυτός που δεν μιλούσε ελληνικά, στις σλαβικές γλώσσες, το Νέμτσε είναι αυτός ο οποίος δεν μιλάει καθόλου. Άλλαλος, τώρα έχει μεταφερθεί η λέξη για τους Γερμανούς, Νέμτσε, στις σλαβικές γλώσσες είναι ο Γερμανός, Νέμτσε ανάλογα, Νέμετς, όμως επειδή γιατί αυτή ήταν η πιο κοντινή ξένη των σλαβικών φυλών, ας πούμε. Οι Άραβες λένε Ατζέμ, που πάλι ήταν αυτός που δεν μιλάει καλά αραβικά, αλλά μετά για τους Πέρσες έφτασε και εξειδικεύτηκε, και μετά φτάνει και όπως και ο Βάρβαρος και ο Ατζαμής. Ατζαμής είναι αυτός που ρίχνει πράγματα κάτω, ο Αδέξιος. Δηλαδή δεν μιλάει καλά, κατάλαβες, είναι ξένος, δεν μιλάει καλά τη γλώσσα μας, είναι αδέξιος, είναι βάρβαρος, ακαλλιέργητος. Όλες αυτές οι προκαταλήψεις απέναντι στον ξένο ξεκινάνε από την από τη διαφορά της γλώσσας, την ακαταληψία, δεν καταλαβαίνουμε τι μας λέει, γι' αυτό και πολύ συχνά ήδη από την αρχαιότητα υπήρχε αυτή. Λοιπόν, επομένως δεν είναι κατασκευασμένη, όχι. Δεν είναι. Δεν είναι κατασκευασμένη, όχι. Okay. Άρα υποστηρίζει, δηλαδή, εγώ θέλω να πω ότι εντάξει δεν είναι κατασκευασμένη, αλλά μήπως διοχετεύτηκε στο να υποστηρίξει οπωσδήποτε κάθε, μπορούμε να το πούμε και αυτό, ότι κάθε έθνος που θέλει να οικοδομηθεί και να κατασκευαστεί θα κάνει ομοιόμορφη τη γλώσσα, θα την ενοποιήσει, στην ανάγκη θα καταστρέψει διαλέκτους, θα,
θα τις περιθωριοποιήσεις στην καλύτερη περίπτωση. Εξαρτάται βέβαια και πότε συμβαίνει αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι για κάθε εποχή τα τεχνικά μέσα είναι διαφορετικά. Ας πούμε, δηλαδή για παράδειγμα στην Ιταλία, όταν φτιάχτηκε το ενιαίο Ιταλικό κράτος το 1870 νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα αυτή τη στιγμή, κάπου εκεί, μετά, μετά το κίνημα του Γαριβάλδη, όταν φτιάχτηκε, οι στατιστικές λένε ότι μόνο το 2% των κατοίκων του κράτους αυτού είχε πρώτη γλώσσα και μητρική γλώσσα την πρότυπη Ιταλική και οι άλλοι είχαν διαλέκτους. Ωστόσο το σχολείο συνέβαλε αρκετά στην περιθωριοποίηση των διαλέκτων, αλλά η χαριστική βολή δόθηκε πολύ αργότερα με την στρατιωτική θητεία, την υποχρεωτική, που φέρνει δηλαδή σε επαφή διαλεκτόφωνος και στιγματίζει τον διαλεκτόφωνο, εσύ ο βλάχος που μιλάς έτσι, ξέρω εγώ, κτλ. Και δεύτερο και ίσως και πιο αποφασιστικό, με την τηλεόραση. Με τηλεόραση. Με την τηλεόραση, βέβαια, που διδάσκει, ας πούμε, από πολύ μικρή και φτάνει σε όλους. Γιατί εκπαίδευση, τα κορίτσια συνήθως δεν πηγαίνανε σχολείο πιο παλιά, έτσι, στα πιο παλιά χρόνια, και σίγουρα δεν πηγαίνανε και στρατό. Ναι. Επομένως, η τηλεόραση είναι εκείνη που μπήκε πιο βαθιά μέσα, μάλιστα για τις, για τις μειονοτικές γλώσσες ή τις διαλέκτους, είναι γεγονός ότι οι μητέρες που είναι μαζί με τα παιδιά, κυρίως τις διαδίδουν και τις μεταλαμπαδεύουν, όχι οι πατεράδες. Οι πατεράδες. Μάλιστα. Ωραία. Συχνά από την ακροδεξιά έως τη φασιστική και την ναζιστική δεξιά χρησιμοποιείται η λέξη γρεκύλος ως μορφή προς τον αντίπαλο. Τι σημαίνει αυτή η λέξη, από πού έχει προέλθει? Πιάνεις ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, ένα θέμα που με ενδιαφέρει πάρα πολύ προσωπικά και που έχω σκεφτεί ότι θα μπορούσε κανείς ακόμα και βιβλίο να γράψει για τη λέξη αυτή ή εν πάση περιπτώσει τουλάχιστον μια εκτενή πραγματεία. Δυστυχώς ακόμα δεν την έχω γράψει. Εγώ, μπορεί κάποιος άλλος να τη γράψει βέβαια, δεν υπάρχει copyright. Μια διευκρίνηση καταρχήν, στην αρχή. Καλός ή κακός δεν είναι μόνο η δεξιά που τη χρησιμοποιεί. Ή μάλλον δεν είναι μόνο η δεξιά και η ακροδεξιά που την έχει χρησιμοποιήσει. Είναι αλήθεια αυτό που λες, ότι αυτή τη στιγμή κυρίως από αυτούς χρησιμοποιείται, όμως ιστορικά έχει χρησιμοποιηθεί από όλο το φάσμα, και από την αριστερά και από τους κομμουνιστές, ιδίως μετά τον πόλεμο, όταν οι μεν δεξιοί, επειδή είχαν φύγει, δεν είχαν πάρει μέρος στην αντίσταση, πολλοί από αυτούς ήταν και συνεργάτες των Γερμανών, επομένως η αριστερά τόνιζε τον πατριωτισμό της και τις αναμφίβολες και προφανείς θυσίες της, και εκεί παίζονταν το παιχνίδι της προπαγάνδας, ποιος είναι δηλαδή πατριωτής και ποιος είναι δοσύλλογος, έτσι. Λοιπόν, επομένως εκεί ο όρος γρεκύλος χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ από την αριστερά, αλλά και γενικότερα έχει χρησιμοποιηθεί και από ανθρώπους που δεν μπορείς να τους τοποθετήσεις εκεί πέρα, σαν κριτική, ας πούμε, μιας υπόκλησης στους ξένους, μιας εθνικής, ας πούμε, μειοδοσίας, ελείποντος πατριωτισμού. Τώρα όλα αυτά τα πράγματα έχεις απόλυτο δίκιο να λες ότι είναι συστατικά στοιχεία, αν θέλεις, της δεξιάς προπαγάνδας, καλός ή κακός. Δεν είναι ότι έχουμε... Δεν είναι, τώρα παρένθεση κάνω και πλατιάζω, αλλά λένε ότι η αριστερά έχει εκχωρήσει τον πατριωτισμό κτλ. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι ότι ο δεξιός, μην έχοντας άλλα επιχειρήματα, ποντάρει εκεί πέρα και για να κρύψει τις ταξικές διαφορές που υπάρχουν, διότι όπως και να το κάνουμε, όλοι οι Έλληνες είμαστε, αλλά οι άλλοι Έλληνες έχουν βγάλει τα λεφτά τους στην Ελβετία, όσοι τα έχουν. Ναι. Λοιπόν, τώρα για να πούμε, να πάμε με τον Αντισθένη, αρχή Σοφίας και τα λοιπά. Ωραία, ναι. Δεν είναι. Αρχικά δεν χρησιμοποιήθηκε η λέξη αυτή για τους Έλληνες. Ή μάλλον δεν για τους Έλληνες χρησιμοποιήθηκε, αλλά όχι από τους Έλληνες. Θέλω να πω το εξής. Γρεκύλος είναι γκρέκουλους στα λατινικά. Είναι υποκοριστικό του γκρέκους που θα πει Έλληνας, άρα Ελληνάκος. Ελληνάκι, Ελληνάκος. Μικρός Έλληνας. Το είπανε οι Λατίνοι. Οι Ρωμαίοι, και μάλιστα ο Κικέρονας πρέπει να είναι ο
αυτός που έπλασε τον όρο, αν και βέβαια ξέρεις δεν υπάρχει copyright να βάλει την σφραγίδα του επάνω, αλλά πρώτη φορά απαντά στον Κικέρονα και απαντά όχι μόνο πρώτη φορά, αλλά 15 φορές, 20 φορές σε έργα του Κικέρονα. Άρα λοιπόν χρησιμοποιήθηκε από τον Κικέρονα πρώτον, με βάση, αν βρεθεί τώρα κάποιο άλλο κείμενο, εντάξει, που ο μικρός Έλληνας και για τους Έλληνες και για τους Ρωμαίους, οι οποίοι επιδείκνυαν υπερβολική ας πούμε λατρεία στο ελληνικό πνεύμα και κυρίως κοίταξε όπως ας πούμε η άστικη τάξη πάντα θέλει να διακρίνεται από την πλέμπα, όπως λοιπόν σε εμάς είχαν τα γαλλικά παλιότερα και η καλή κοινωνία μίλαγε γαλλικά, η καλή κοινωνία της Ρώμης προφανώς μίλαγε πιο πολλά ελληνικά από τον μέσο Ρωμαίο του λαού, χρησιμοποιούσε ελληνικές εκφράσεις, διάνθιζε την ομιλία της με ελληνικές εκφράσεις, είχε Έλληνες παιδαγωγούς για τα παιδιά της ας πούμε, που ήταν στην τέχνη της ρητορικής η καλύτερη κτλ. Και επομένως και για τον ίδιο τον Κικέρονα το αστείο είναι ότι ενώ ο ίδιος βρήκε τον όρο, αργότερα χρησιμοποιήθηκε από τους πολιτικούς του αντιπάλους εναντίον του, τον είπανε Γρεκύλο. Ναι. Γκρέκουλος μάλλον τον είπανε, δεν είμαι Γρεκύλος, Γκρέκουλος. Και τον αυτοκράτορα Αδριανό, ο οποίος ήταν ο κατεξοχήν ελληνολάτρης αυτοκράτορας, είχε ζήσει και στην Αθήνα, μα έχει κάνει την πύλη Αδριανού. Ήταν και για ένα διάστημα, είχε κάτσει ένα χρόνο στην Αθήνα, διετέλεσε και άρχον, δηλαδή θέλησε να πάρει και η Αθήνα, βέβαια δεν θα του λέγανε όχι, το τιμητικό αυτό αξίωμα για να δείξει ακόμα περισσότερο πόσο αγαπάει την Ελλάδα. Αυτόν τον είπαν επίσης Γρεκύλο, Γκρέκουλους. Στην ελληνική γραμματεία του την αρχαία δεν υπάρχει λέξη Γρεκύλος για Έλληνες από Έλληνες. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Μόνο υπάρχει κανένα δύο φορές όπως συγγραφείς όπως ο Δίων Κάσιος που όμως γράφει για τη Ρώμη, για την ιστορία της Ρώμης. Άρα ναι. Δεν το λέω δεν υπάρχει. Δεν είναι χαρακτηρισμός από Έλληνες για Έλληνες. Είναι, είπαμε και μάλιστα οι αντιλήψεις που υπάρχουν για τους... Αργότερα, στην αρχή είπαμε ήταν κυρίως για τους ελληνολάτρες, μετά χρησιμοποιήθηκε και για τους Έλληνες υποτιμητικά. Όταν δηλαδή πλημμύρισε η Ρώμη από Έλληνες που θέλανε να... φτωχούς Έλληνες, αλλά σχετικά μορφωμένους στην τέχνη του λόγου κυρίως, που θέλανε να βγάλουν το ψωμί τους, και έγραψε ο Γιουβενάλης μία σάτιρα που... Εκεί χρησιμοποιείται τον Γκρέκουλους και το έχει αποδώσει πολύ ωραίο ο καθηγητής ο Παπαγγελής. Θα σου διαβάσω ένα στίχο. Θα το διαβάσουμε όλο. Λοιπόν, όχι δεν είναι όλο, είναι μάλλον είναι 4-5 τετράστιχα. Ναι. Και να σου πω και το άλλο, είναι ένας Ρωμαίος που διαμαρτύρεται και δυσανασχετεί και μιλάει σε ένα φίλο του, δυσανασχετεί για την εισβολή Ελλήνων στη Ρώμη. Και είναι μια πολύ καλή μετάφραση. Και να σου πω και το άλλο μεγα πρόβλημα. Αισθάνομαι πως δεν μπορώ να μείνω σε μια πόλη που αλώθηκε από την άτιμη τυράτσα των Ελλήνων. Η Ρώμη, φίλε μου, είναι ελληνική. Κατάλαβε το, μας την έχουν πέσει. Κατάληψη και εισβολή κανονική. Για μας εδώ δεν έχει πλέον θέση. Πρώτη στην Πάρλα, αετονίχηδες, δεν έχουν μπέσα. Είπα ξύπα. Σε όλα μέσα, σε πουλάν και σε αγοράζουν. Και γενικά δεν έχουν τσίπα. Πολυτεχνίτες στο επάγγελμα, προφέσορες γκουρού και αστρολόγοι, κομπογεννήτες και γιατροί, μέντιου, ακροβάτες, γυρολόγοι, όλα τα ξέρει, όλα τα μπορεί ο άφραγκος Γρεκύλος που πεινάει. Πες του αν μπορεί να πάει στον ουρανό, σε βεβαίω στον ουρανό θα πάει. Ψευδολογούν ασύστολα, παρουσιάζουν όπως θέλουν το θέμα. Εμείς αντίθετα δεν πείθουμε. Μόνο σε στόμα ελληνικό το ψέμα είναι ψέμα. Παίζουν θέατρο παντού. Το θέατρο είναι άλλωστε έβριμα των Ελλήνων. Για μένα, φίλε μου, είναι προφανές. Η Ελλάδα είναι χώρα θεατρίνων. Δεν κάθομαι με τίποτε εδώ. Το πήρα απόφαση και δεν αλλάζω πλάνο. Μέσα σε αυτό το ελληναριό, εγώ, ο Ουμβρίκιος στη Ρώμη, τι να κάνω. Και φεύγει, υποτίθεται. Ναι. Ο Ουμβρίκιος έχει κάποιες αρκετές ομοιότητες με. Λοιπόν, πάντως, για να ξαναπούμε ένα συμπέρασμα ότι. Γρεκύλοι, επομένως βλέπουμε ότι ήτανε, χαρακτηριστήκανε στο παρελθόν και οι Ρωμαίοι εκείνοι που είχαν μια φιλική στάση προς τα ελληνικά γράμματα και οι Έλληνες εκείνοι που
μεταλαμπαδεύσανε, να πούμε, τον ελληνικό πολιτισμό στη Ρώμη. Άρα, τιμή και δόξα σε μερικούς τουλάχιστον Γρεκύλους. Ωραία. Κάτι αντίστοιχο τώρα. Γνωρίζουμε αν υπάρχει αντίστοιχη της λέξεως αν θέλει σε άλλες γλώσσες. Δηλαδή, αν άλλοι λαοί λένε αντιάλλητος. Καλή ερώτηση. Δεν είναι όλοι οπωσδήποτε, αλλά ούτε και έχουμε κοιτάξει όλες τις γλώσσες. Εγώ δεν τις έχω κοιτάξει. Ναι. Ούτε και είναι όλες οι γλώσσες εξίσου. Πώς το λένε, να υπάρχει η ευχέρεια να δημιουργηθούν τέτοιες σύνθετες λέξεις. Mm-hmm. Πάντως, για παράδειγμα, στα αγγλικά υπάρχει η έκφραση για τον Εβραίο που από τους Εβραίους, για τον Εβραίο που επικρίνει τα μειονεκτήματα των ομοίων του, των ομοεθνών του, ας πούμε, αν υπάρχει τώρα εβραϊκό θέμα, άλλη κουβέντα θα πάμε πέρα, υπάρχει έκφραση self-hating Jew. Δηλαδή ο Εβραίος που μισεί τον εαυτό του. Λοιπόν, πάντως, σίγουρα υπάρχει ένα τουλάχιστον ακριβώς ίδιο παράδειγμα, ότι μετά το 1900, στον ψυχρό πόλεμο μετά το 1945 εκεί, ιδρύθηκε από το Κογκρέσο το Αμερικάνικο η περίφημη House Un-American Activities Committee, δηλαδή η Επιτροπή του Σώματος για τις Αντιαμερικανικές Δραστηριότητες, η οποία κυνήγησε, μετά αυτή οδήγησε στο μακαρθισμό. Λοιπόν, άρα έχει τουλάχιστον ένα παράδειγμα και θα βρεθούμε κι άλλα, είμαι σίγουρος, ένα τουλάχιστον παράδειγμα για ανθέλινες, το αντίστοιχο το ανθέλινο. Ωραία. Τώρα δεν ξέρω πώς να τη θέσω αυτή την ερώτηση ακριβώς. Τι είναι, θα μου πείτε εσείς. Γλωσσικά ή ετυμολογικά είναι σωστή η λέξη Σιριζέος και με την ίδια λογική. Ποια λέξη σας φαίνεται πιο σωστή, Πασοκτζής ή Πασοκατζής? Κοίταξε τώρα το πιο σωστή. Αν μια λέξη χρησιμοποιείται και έχει καθιερωθεί, δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι σωστή. Yeah. Μπορείς να πεις βέβαια, δηλαδή τώρα πάλι θα πλατιάσω και να με συγχωρείς, αλλά μπορείς να πεις για παράδειγμα ότι μία έχουν πει κατά καιρούς πάρα πολλοί και φιλόλογοι βάσιμοι, ας πούμε, γνωστοί, έχουν πει ότι το δισεκατομμύριο είναι λάθος. Ο Ζικίδης το είχε πει αυτό πριν από 120 χρόνια. Το δισεκατομμύριο είναι λάθος σχηματισμός. Διότι λέει στα ελληνικά αυτό το δις στην αρχή σημαίνει δύο. Δηλαδή όταν λέμε δισχύλι είναι 2.000. Άρα δισεκατομμύριο είναι 2 εκατομμύρια και έπρεπε να λέμε χιλιεκατομμύριο που θα ήταν τα 1.000 εκατομμύρια, δηλαδή το δισεκατομμύριο. Έχει δίκιο. Δεν έχει δίκιο όμως. Δηλαδή έχει δίκιο θεωρητικά, εάν εκείνη την εποχή που παρουσιαζόταν το πρόβλημα και αν η γλώσσα λειτουργούσε έτσι, μα δεν λειτουργεί έτσι, αλλά αν λειτουργούσε έτσι και ήταν μια επιτροπή που μαζευόταν και έλεγε, πώς να το πούμε, και έλεγα εγώ δισεκατομμύριο, άκουσα ότι το λένε, και έβγαινε ο Ζικίδης και έλεγε όχι κύριε γι' αυτό και αυτό, θα ψήφιζα κι εγώ μαζί του. Αλλά η γλώσσα δεν λειτουργεί έτσι, οπότε τώρα το δισεκατομμύριο έχει φτιαχτεί και να χτυπιόμαστε κάτω, δεν πρόκειται να αλλάξει, έτσι. Και αν πει κάποιος χιλιεκατομμύριο, θα του πούνε τι λες. Αντίστοιχα λοιπόν τώρα ο Σιριζέος. Ο Σιριζέος είναι αλήθεια ότι είναι μια λέξη η οποία ο σχηματισμός της παραπέμπει περισσότερο σε πατριδονημικό, δηλαδή πατριδονημικά λέγονται αυτά, όπως Ναουσαίος, Λαρισαίος, Εδεσαίος και άλλα τέτοια, και όχι σε κομματονημικό, δεν υπάρχει τώρα, δεν έφτιαξα τη λέξη, δεν παραπέμπει έτσι. Θα ήταν το αναμενόμενο και θα ήταν Σιριζίτης. Σιριζίτης. Όπως ήταν Εδαΐτης και τα λοιπά. Mm-hmm. Τα περισσότερα κομματονημικά στην Ελλάδα είναι ή από οικός, που συνήθως όμως είναι με τον πολιτικό, δηλαδή τρικουπικός, καραμανλικός, ξέρω εγώ κτλ. Μπορεί να είναι και ήτης λοιπόν, ή άτης, ήτης και άτης ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα, είναι ο δημοκράτης εν προκειμένου, και άμα ψάξεις τα περισσότερα θα βρεις ότι συμμορφώνονται με αυτόν τον κανόνα. Ο Σιριζέος όμως τώρα, ενώ στην αρχή ήταν κάπως χρησιμοποιόταν κάπως υποτιμητικά και εν πάση περιπτώσει όχι τόσο από τους ίδιους όσο από τους αντιπάλους, βλέπουμε ότι μέσα στην πάροδο των, όσο περάσανε το καιρός, έχει εδραιωθεί πλέον, δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτό λέγεται οικειοποίηση του όρου.
Mm-hmm. Δηλαδή οι ίδιοι οι ΣΥΡΙΖΕΙ, mm-hmm. τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, οι οπαδοί του ΣΥΡΙΖΑ, οι βουλευτές, ξέρω εγώ ποιοι, τον έχουν δεχτεί τον όρο. Και δεν είναι τυχαίο ότι όταν είχα γράψει εγώ ένα άρθρο για τον όρο αυτό στο ιστολόγιο που έχω και στην Αυγή, το είχα γράψει παρεπιπτόντως πριν από 2,5 χρόνια. Mm-hmm. Τότε ήταν κάπως σπάνιο να χρησιμοποιείται στα θετικά, δηλαδή μάλλον από τους ίδιους τους ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ ο όρος, και είχε προτείνει και η Τζίνα Ιπολίτη νομίζω το ΣΥΡΙΖΙΤΙΣ, αλλά δεν είχε μάλλον, όχι δεν το λέω με ακρίβεια και μπορεί και να την αδικό, δεν το είχε προτείνει, είχε εν πάση περιπτώσει εκφράσει μία ανεπιφύλαξη ή μία έκπληξη, αλλά τώρα πια έχουν για το ΣΥΡΙΖΕΟΣ, αλλά τώρα πια δεν νομίζω ότι ματαιοπονούμε να το αλλάξουμε. Η ζωή έχει αποφασίσει και οι ίδιοι έχουμε αποφασίσει. Ωραία. Για το Πασοκτζής και το Πασοκατζής. Ναι, κοίταξε να δεις τώρα. Εγώ λέω Πασοκτζής. Το Πασοκατζής το βρίσκω σαν μια προσπάθεια, ας πούμε, εξευγενισμού ενός τύπου ο οποίος δεν είναι όμως, είναι λαϊκός έτσι κι αλλιώς το τζις. Ποτέ δεν θα πει δηλαδή, κοίταξε, είναι με το, επειδή έχει το τζις ακριβώς, είναι λαϊκός ο όρος. Δηλαδή δεν θα πει κανείς, αλλά τι θα πει. Δεν υπάρχει. Είναι περίεργο το Πασόκ. Δεν έχει. Δεν έχει όρο που να μην είναι χρωματισμένος, γιατί θα πεις Πασόκος, και αυτό. Και αυτό λέγεται. Ναι. Όχι, φυσικά αρνητικά, και λέγεται. Αρνητικά, ναι. Αλλά είναι ψιλοαρνητικό. Mm. Δεν υπάρχει ένα επίσημο. Το Πασοκτζής είναι το πιο επίσημο. Προτιμώ αυτό το Πασοκτζής. Όπως λέμε επίσης ΑΕΚΤΖΙΣ, ας πούμε, ή οτιδήποτε. Η πιο παλιά του Φεξής, ξέρω εγώ. Παρά το ΑΤΖΙΣ. Mm-hmm. Αλλά αυτό είναι θέμα προτίμησης. Σωστά. Πρωθυπουργός είναι ο επικεφαλής των υπηρετών, έτσι δεν είναι? Ναι, εφόσον. Ναι, γιατί λέγεται ο υπουργός. Ναι, ακριβώς. Αυτό σημαίνει, ναι. Είναι ο υπηρέτης. Ναι, ναι, ναι. Ξέρουμε πότε πρώτο άρχισαν να χρησιμοποιούνται αυτές οι λέξεις και ποιες αντικατέστησαν, δηλαδή υπουργός, πρωθυπουργός, πώς ήταν πριν, ας πούμε? Πρωθυπουργός δεν είχαμε άλλον όρο. Βασικά με τον υπουργό. Ο υπουργός ήταν, όπως είπες πολύ σωστά, λέξη η οποία χρησιμοποιόταν για τον υπηρέτη. Mm-hmm. Υπό έργων. Και όταν φτιάχτηκε το ελληνικό κράτος, ή μάλλον πριν φτιαχτεί το ελληνικό κράτος, γιατί είχαμε ήδη από την Επανάσταση μια προσωρινή διοίκηση της Ελλάδος, έτσι. Ναι. Εκεί πέρα ήταν μινίστρος της Κάσας, μινίστρος των στρατιωτικών, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς λεγόταν αυτός, πάντως μινίστρος από το αγγλικό, και μάλλον όχι από το αγγλικό, από το ιταλικό το μινίστρο, ναι. Το διεθνές, να πούμε. Ναι. Το οποίο, η πλάκα είναι ότι ανάγεται στο μίνιστερ, όπως το λατινικό μίνιστερ όμως, το οποίο χρησιμοποιήθηκε και την έννοια του ιερωμένος, και υπάρχει αυτή η έννοια και τώρα, αλλά σημαίνει και αυτό υπηρέτης. Mm. Άρα δηλαδή και οι Λατινοί και οι Ρωμαίοι σκέφτηκαν περίπου όπως και εμείς. Mm-hmm. Όταν, ναι. Λοιπόν, εμείς αντικαταστήσαμε τον μινίστρο της Κάσας ή τον μινίστρο των Εσωτερικών με τον υπουργό στη δεκαετία του 20 ήδη, mm-hmm. του 1820. Πόσο νωρίς. Στη δεκαετία του 1820, μάλιστα στους πρώτους. Δηλαδή στην αρχή έγραφε μινιστέριον και μινίστρος, και μετά λίγα 5 χρόνια μετά υπουργείων και υπουργός. Mm-hmm. Όμως πρέπει να πούμε ότι το υπουργείο χρησιμοποιόταν επίσης και όχι μόνο τότε, αλλά σε όλο το 19ο αιώνα, η λέξη Υπουργείο για την κυβέρνηση συνολικά. Δηλαδή, ας πούμε, έλεγαν έπεσε το Υπουργείο Τρικούπη. Δεν εννοούσαν το Υπουργείο του Τρικούπη, αλλά όλη η κυβέρνηση με τους 10, 12, 15 υπουργούς. Ο Πρωθυπουργός στην αρχή ονομαζόταν Πρόεδρος του Εκτελεστικού, επί Επαναστάσεως, και μετά βέβαια, όπως το Prime Minister και τα λοιπά, Πρωθυπουργός. Ο Μπακριγιάννης, μάλιστα, που δεν χαμπάριαζε αποδασίες, τον λέει πρωτοϋπουργό. Στα απομνημονεύματά του. Η λέξη υπουργός, που είχε χαθεί, πριν αναστηθεί, είχε διατηρηθεί με τη σημασία του υπηρέτη σε λαϊκές, σε διαλέκτους. Και μάλιστα όχι ο υπουργός, αλλά πουργός, χωρίς το ύψιλον, πουργός. Για παράδειγμα, πουργεύω, θα πει είναι ο βοηθός του χτίστη, και βοηθάω το χτίστη, δηλαδή στον πατούχα του Κονδυλάκη λέει κάπου
Εδώ είσαι ποιος πουργεύει. Δηλαδή έχουν, χτίζουν ένα σπίτι και βλέπει το γιο του έξω μακριά και του λέει ποιος πουργεύει, ποιος χτίζει, ποιος βοηθάει το χτίστη. Επομένως υπάρχει ακόμα ή υπήρχε μέχρι πρόσφατα και αυτή η σημασία για να θυμίζει δηλαδή στους υπουργούς αν θέλεις ότι η δουλειά τους είναι να υπηρετούν αν και βέβαια προτιμάνε να μην... Δεν ξέρω αν καν ξέρουν από πού προέρχεται η λέξη. Ναι, είναι, μπορεί και να το ξέρουν γιατί το λένε αρκετοί δημοσιογράφοι κάθε φορά που, ναι. που έρχεται ας πούμε μια νέα κυβέρνηση και τα λοιπά, αλλά προτιμάνε να μην το δω. Ωραία. Θέλω να σας πω τώρα κάποιες λέξεις, έτσι. Ανάπτυξη, παραγωγικότητα, οικονομία, κέρδος και να σας ρωτήσω αν υπάρχει κάποιος τρόπος να αποκαθάρουμε αυτές τις λέξεις από το νόημα που έχουν πάρει ας πούμε τουλάχιστον σήμερα ή εδώ και πολλά χρόνια. Αν έχουν οι συγκεκριμένες λέξεις ας πούμε, που σας ανέφερα για παράδειγμα, ας πούμε η λέξη ανάπτυξη, αν έχουν δικό τους αυθύπαρκτο νόημα ή κάθε φορά είναι η μοίρα τους να τους δίδεται περιεχόμενο από την εκάστοτε εξουσία. Ή την κάθε φορά τους. Είναι η μοίρα τους να τους δίδεται περιεχόμενο. Δεν μπορεί να έχει αυθύπαρκτο νόημα μια λέξη. Και γλωσσολογικά, άμα το πάρεις δηλαδή ότι η θεωρία της αυθαιρεσίας του σημείου του Σασίρ λέει ότι είναι συμβατικές οι ονομασίες. Μόνο οι κάτι ελληναράδες λένε ότι η ονομασία και ειδικά της ελληνικής γλώσσας των αλλογάλης είναι συμβατικές. Η δική μας είναι νοηματική δίθεν, όρος που δεν υπάρχει. Στην γλωσσολογία είναι δηλαδή ότι οι λέξεις έχουν πρωτογενές νόημα και τρίχες κατσαρές. Μόνο πρωτογενές νόημα μπορεί να έχουν μόνο οι λέξεις που είναι ονοματοποιία, δηλαδή boom, νιαουρίζω κτλ. Αλλά και εκεί βλέπεις ότι σε διαφορετικές γλώσσες άλλο το ρήμα. Και επειδή οι γάτες δεν νιαουρίζουν, δεν κάνουν διαφορετικό ήχο, σημαίνει αυτό ότι και εδώ οι άνθρωποι δίνουν. Άρα δεν υπάρχει αυτή η σημασία στην πραγματικότητα. Ναι. Λοιπόν, ακόμα και εκεί δεν είναι πολύ περιορισμένοι. Άρα. Τώρα, για αυτό που είπες, το περιεχόμενο το δίνει η εποχή. Μια άλλη εποχή θα δώσει ένα άλλο περιεχόμενο στις ίδιες λέξεις. Επειδή οι λέξεις, ακόμα μόνο πρέπει να είναι μια λέξη πάρα πολύ στιγματισμένη, αν εκφράσει μια βασική έννοια για να την αποφύγεις τελείως. Mm-hmm. Πρέπει να είναι πάρα πολύ στιγματισμένη. Μπορείς στην αρχή βέβαια να βάλεις ένα προσδιορισμό μπροστά, ένα επίθετο. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν είναι μια αστεία ηρωνία της ιστορίας. Όταν είχε κάνει το ΚΚΕ το συνέδριό του το τελευταίο επί δικτατορίας, δηλαδή λίγο πριν την πτώση της δικτατορίας, το ένατο συνέδριο, είχε γίνει η τέλη 73 ή αρχές 74, δεν θυμάμαι ακριβώς. Το καθεστώς το οποίο επαγγελότανε ζητώντας όχι μόνο την ανατροπή της δικτατορίας, αλλά και... Ναι, μια άλλη κοινωνία. Μια άλλη κοινωνία, το είχε ονομάσει Νέα Δημοκρατία. Δεν το ξέρω αυτό. Ναι, βέβαια, Νέα Δημοκρατία. Εννοώντας δηλαδή μια πολύ προωθημένη δημοκρατία που θα αμφισβητούσε την ανέτρεπε την αστική δημοκρατία, αλλά ήταν ένα στάδιο. Δεν ήταν ο σοσιαλισμός, ας πούμε, και η δικτατορία του προλεταριάτου, ήταν η νέα δημοκρατία. Λοιπόν, βλέπεις λοιπόν εδώ ότι. Ναι, σωστό. Η δικτατορία που είναι ένα όρο απεχθής. Βλέπεις ότι τον οικειοποιείται βάζοντας δικτατορία του προλεταριάτου. Δηλαδή με τη θεωρία ότι το προλεταριάτο είναι η μεγάλη, η συντριπτική πλειοψηφία του λαού, των πολιτών κτλ. Επομένως θέλει να τον βλέπεις. Είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα και τα δύο που είπαμε. Επομένως έτσι βάζοντας στην αρχή μία, και όχι στην αρχή και πάντα, ένα επίθετο ή ένα προσδιορισμό, οι έννοιες μπορούν να αλλάξουν. Αυτή η ερώτηση που θα σας κάνω τώρα είναι αντίστοιχη της προηγούμενης. Ναι. Άρα, δεν μπορούμε να αποκαθάρουμε και λέξεις, ας πούμε, όπως ο κομμουνισμός που έχει συμπλέξει με τα σοβιετικά καθεστώτα ή, ξέρω εγώ, ο σοσιαλισμός που έχει επικρατήσει να συγχαίρεται με τη σοσιαλδημοκρατία ή ο αναρχισμός που συνδέεται, ας πούμε, για το περισσότερο κομμάτι, για το μεγαλύτερο κομμάτι του κόσμου με τη βία. Υπάρχει τρόπος να αποκαθαρθούν, ας πούμε, αυτές οι λέξεις από το νόημα που τους έχει δοθεί ή... Υπάρχει, αλλά θα γίνει αν αλλάξουν οι συνθήκες. Δηλαδή, για παράδειγμα, καλά, καταρχήν εγώ δεν θεωρώ, δηλαδή, όταν λες αποκαθαρθούν σημαίνει ότι είναι βρώμικες. Δεν θεωρώ ότι είναι βρώμικες λέξεις. Όχι, από το νόημα που τους έχει δοθεί. Ναι. Δεν τη θεωρώ κακή λέξη και δεν έχω ανάγκη να την αποκαθάρω, είτε τον αναρχισμό είτε τον κομμουνισμό. Τώρα, είπες ότι ο αναρχισμός έχει συνδεθεί με τη βία σε κάποιους. Ναι, για μεγάλο κομμάτι. Γιατί?
γιατί είναι η προπαγάνδα mm-hmm. τέτοια αφενός και αφετέρου μπορεί να υπάρχει και κάποια αντικειμενική βάση, ενδεχομένως λέμε τώρα. Mm-hmm. Όταν αλλάξουν αυτά τα πράγματα και δει ο κόσμος ότι υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία, στον αναρχισμό μπορεί να υπάρχει, δηλαδή για μένα ο αναρχισμός μέχρι πρότινος τουλάχιστον άλλα πράγματα έφερνε, άλλες εικόνες, χωρίς να τον συμπαθώ ιδιαίτερα, αλλά οπωσδήποτε έφερνε άλλες εικόνες μια θεωρητική συζήτηση ανάμεσα σε, πώς το λένε, σε ορολογοποιούς της Ελβετίας. Λοιπόν, τώρα η έννοια του κομμουνισμού όταν θα ξαναγίνει ελκτική δεν θα ξαναγίνει επειδή θα έχει αποκαθαρθεί. Το αντίστροφο θα συμβεί, θα αποκαθαρθεί επειδή θα έχει γίνει ελκτική και θα έχει γίνει ελκτική ανεξάρτητα από το αν υπήρχε, ανεξάρτητα από το πια, ότι έχει συνδεθεί με το σοβιετικό καθεστώς, αυτό είναι αναμφίβολο, αλλά ανεξάρτητα από αυτό θα γίνει. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι οι αντίπαλοι, αν θέλεις, όχι πλέον του κομμουνισμού μόνο, αλλά γενικά οι υποστηρικτές του σημερινού, ας πούμε, αν θέλει, συστήματος, δεν χρησιμοποιούν τόσο πολύ τον κομμουνισμό για μπαμπούλα ή για σκιάχτρο, όσο το σταλινισμό. Ναι. Που φέρνουν με τον Στάλιν πεθαμένο και τα λοιπά, τον διατηρούν τεχνητά, αν θέλει, ζωντανό, για να μπορούν να τον χρησιμοποιούν σε σκιάχτρο. Δεν λένε ότι ο κομμουνισμός είναι κακό συνήθως, είναι ο σταλινισμός, τα εγκλήματα του σταλινισμού. Ναι, ναι. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό, νομίζω. Βέβαια, ο κομμουνισμός, να πούμε ότι έχει συνδεθεί και αυτός με τον μαρξισμό. Ναι. Θέλω να πω ότι όλοι οι κομμουνιστές δεν είναι μαρξιστές. Όλοι οι μαρξιστές είναι κομμουνιστές, αλλά όλοι οι κομμουνιστές δεν είναι μαρξιστές. Αυτό πας τώρα πίσω στην πρώτη διεθνίαση. Ναι, είναι, εντάξει, είναι άλλο θέμα αυτό. Απλά ο κομμουνισμός στα μάτια των περισσότερων έχει συνδεθεί με τον μαρξισμό και με τα σοβιετικά καθεστώτα. Ναι, εξαρτάται τώρα τι θα πει στα μάτια των περισσότερων. Δηλαδή, μπορεί να πει ότι είναι επίσης το αίτημα της ισότητας ή το αίτημα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Σε κάτι. Τα είχε ο Μπουκάλα στην Καθημερινή mm-hmm. πριν από. Ο Παντελής ο Μπουκάλα. Πολύ πρόσφατα, mm-hmm. ναι. Κάτι δύστιχα λαϊκά από το χωριό του Γλέζου την Απείραθο mm-hmm. που είχαν γραφτεί επί κατοχής. Και όταν θα έρθουν οι Ρούσοι, δεν θα υπάρχουν πια πλούσιοι. Και πώς το λέει, κάνε να έρθουν Χριστέ και ας είναι και κομμουνιστές. Δηλαδή ήταν κυρίαρχο, ναι, το αίτημα της ισότητας στο λαϊκό αυτό σχέδιο ποιητή της Απειράθου. Ναι, ναι. Ωραία. Στις επιχειρήσεις χρησιμοποιείται και αναλόγως φαντάζομαι με το τι πραγματεύεται η καθημερινή με τι ασχολείται μια εταιρική διάλεκτος, εγώ έτσι τη βρίσκω, που συνήθως βρίθει αγγλικών ορολογιών μέσα στα ελληνικά, ας πούμε, πράγματα που μπορούν να υποθούν στα ελληνικά, δηλαδή ναι. δεν είναι. Ναι. Και πολλές φορές δεν είναι και όροι, φαντάζομαι, που χρησιμοποιούνται παντού. Και έχει γίνει, ας πούμε, και κάτι αντίστροφο. Ως παράδειγμα, ας πούμε, παλιά λέγανε meeting, θα μπω σε ένα meeting, τώρα το θεωρούσαν κάτι πολύ σπουδαίο, τώρα θεωρούν πολύ σπουδαίο ότι θα μπω σε μια συνάντηση. Ένα άλλο παράδειγμα που μου έχει κάνει εμένα εντύπωση είναι ότι χρησιμοποιούν, ας πούμε, τη λέξη business ως business στον ελληνικό. Εντελώς. Κάτι γνώμη ελληνοποιημένη και λένε η business. Εμένα αυτό μου θυμίζει λίγο Χατζηχρήστο, ας πούμε, που λέγε παλιά στα ελληνικά the business, που είχε γυρίσει από την Αμερική. Θέλω να μου πείτε, αν έχετε κάποια εξήγηση για αυτό το φαινόμενο και αν στο δικό σας το μεταφραστικό χώρο υπάρχουν όροι και λέξεις κλειδιά για να συνεννοήσετε μεταξύ σας, ας πούμε. Οπωσδήποτε, κοίταξε να δεις, κάθε χώρος πλειστός στην εσωτερική του, ας πούμε, διάλεκτο χρησιμοποιεί και λέξεις με ειδική σημασία. Ναι. Εξάλλου η αργό, οι πρώτες από εκεί φτιαχτήκανε από τις γλώσσες των χτιστάδων ή δεν ξέρω ποιον. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν είναι όμως, είναι απόλυτα φυσικό και ότι διατηρείται μεταφρασμένος αυτός ο όρος, στα αγγλικά εμπροκειμένου, στην εταιρική διάλεκτο, ναι. διατηρείται στα αγγλικά γιατί έτσι τον έχουν δει, έτσι τον έχουν βρει και επειδή όλοι καταλαβαινόμαστε, εμείς που είμαστε στην ίδια εταιρεία, όλοι καταλαβαινόμαστε και λέμε, ας πούμε, το PR και τα λοιπά, για παράδειγμα. Ναι.
δεν θεωρώ ότι είναι, εντάξει, είναι ένα φαινόμενο γλωσσικό, δεν με έχει απασχολήσει πάρα πολύ. Δεν, και εμείς έχουμε στη δουλειά μας στην Ευρωπαϊκή Δημόσια Διοίκηση, μάλιστα εκεί, επειδή για ιστορικούς λόγους τα γαλλικά ήταν η πρώτη γλώσσα, γιατί οι Άγγλοι μπήκαν πιο μετά και για ένα διάστημα ήταν και μετά με τον αποδιέξω, ακόμα είναι. τώρα βέβαια κυριαρχεί η αγγλική γλώσσα, αλλά παρόλα αυτά, τουλάχιστον για εμάς τους παλιότερους, ας πούμε, για παράδειγμα, κάθε κείμενο που μεταφράζουμε έχει μπροστά ένα χαρτί που λέει πότε πρέπει να τελειώσει όλα αυτά, που λέγεται Fechterut. Οπότε προφανώς, ενώ το Fechterut έχει απόδοση στα ελληνικά, με άλλους όρους βέβαια, σε άλλα συμφραζόμενα, όταν παίρνω τηλέφωνο και λέω ότι έχω ένα κείμενο για αύριο, σου λέει ποιο είναι το Fechterut, δεν σου πει ποιο είναι ο αριθμός εγγράφου. Ναι, αλίμονο δηλαδή. Είναι και το άλλο ότι όταν είμαστε μέσα στο σπίτι, φοράμε φόρμες, φούτερ, ακόμα και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ή ο αρχιεπίσκοπος που έχει τη μεγάλη στολή αυτή, ξέρεις, τα άμφια και τα λοιπά, τα χρυσοπίκυλτα, μέσα στο σπίτι φοράει φόρμες. Ναι. Όταν είμαστε μέσα στο σπίτι, λοιπόν, φοράμε τις φόρμες μας. Και γι' αυτό δεν δίνω πολύ μεγάλη σημασία. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι είναι ένα φαινόμενο που ανησυχεί ή οτιδήποτε, γιατί ακριβώς είναι η οικονομία της ζωής, που δεν μπορείς όλα να τα λες στο επίσημο. Mm-hmm. Θα το πεις κάπως αλλιώς. Είπες υπάρχει όρος. Φυσικά υπάρχει όρος. Και σου είπα το παράδειγμα με το Fechterut, που είναι, ας πούμε, ο αριθμός εγγράφων προκειμένου κτλ. Φυσικά υπάρχει όρος, αλλά θα το πεις με τον πιο εύκολο τρόπο, όπως ακριβώς όταν είσαι μέσα στο σπίτι, δεν φορέσεις τα παπούτσια που σε στενεύουν κιόλας λίγο, αλλά είναι ωραία, θα φορέσεις παντόφλες. Ναι. Εντάξει, εγώ σας το πω αυτό περισσότερο, γιατί πολλοί που εκφέρουν αυτό το λόγο, όταν τον εκφέρουν, δείχνουν αλλιώς. Δηλαδή ανεβαίνουν οι ίδιοι προς τον εαυτό. Μπορεί, πρόσεξε. Τώρα να πω γιατί το ξέχασα. Με ρώτησες για το meeting. Mm-hmm. Καταρχήν το meeting παλιά, πριν τα εταιρικά και τέτοια, είχε άλλη σημασία. Η μόνη περίπτωση που εγώ θυμάμαι που έλεγε κάποιος meeting ήταν σε κάποιες συγκεκριμένες συναντήσεις τύπου, όχι όμως όχι πρωτάθλημα, όχι ας πούμε αγώνες βαλκανική ή πανευρωπαϊκή οτιδήποτε, ήταν μια διοργάνωση εκτός προγράμματος συνηθισμένου που έχουμε με καλούς αθλητές, καλή διεθνής συνήθως, διεθνές meeting. Mm-hmm. Αυτό ήταν το meeting. Mm-hmm. Πριν μπει η εταιρική τέτοια, τώρα ότι επικράτησε, ότι καλλιεργείται πάλι το συνάντηση, εμένα μου φαίνεται λίγο άνωθεν, δηλαδή ότι προφανώς, ναι. Έρχεται από πάνω. Ότι μην έχετε, περιορίστε κάπως το λεξιλόγιο σας κτλ. Εντάξει. Το παρατήρω. Ναι. Ναι. Μα και τα άλλα από πάνω ήρθαν. Απλά εγώ πιστεύω, έτσι όπως το βλέπω εκεί που εργάζομαι, ας πούμε, ότι αυτοί που εκφέρουν αυτό το λόγο έχουν μια ιδιαίτερη άποψη για τον εαυτό τους. Ότι εφόσον τα λέμε έτσι. Ναι, μας προσδίδει ένα. Ναι, ένα κύρος, ναι, ας πούμε. Ένα κύρος. Δεν αποκλείεται. Ναι. Καθόλου δεν αποκλείεται. Να πάμε τώρα λίγο στην ορθογραφία, σε μια ερώτηση. Αν όπως φαίνεται ιστορικά στη γλώσσα, η ορθογραφία είναι κινούμενη άμμος. Ναι. Αλλάζουν τα πράγματα. Ναι, ναι. Πώς μπορούμε να μιλάμε για ορθή γραφή της γλώσσας, της ελληνικής ας πούμε, παραδείγματι, και αν υπάρχουν αντίστοιχα παραδείγματα και σε άλλες γλώσσες, δηλαδή και στις άλλες γλώσσες είναι έτσι η ορθογραφία. Σε όλες τις γλώσσες η ορθογραφία, υπάρχουν ποικιλία, η ορθογραφία αλλάζει. Mm-hmm. Γιατί αλλάζει η ορθογραφία? Γιατί, επειδή δεν έχουμε απόλυτη φωνητική και φωνηματική ορθογραφία, αλλά ιστορική ορθογραφία, βρίσκεται κάποτε σε αντιστοιχία με την προφορά της λέξης. Γι' αυτό και όταν η αναντιστοιχία αυτή γίνει μεγάλη, όπως σε παλιές γλώσσες ή που έχουν αλλάξει πολύ, αγγλικά και στα γαλλικά, σε όλες αυτές τις γλώσσες, γίνονται κάποιες προσπάθειες να αντιστοιχιστεί περισσότερο ή να υπάρξει κάποια ομοιομορφία. Mm-hmm. Οι ορθογραφικές μεταρρυθμίσεις γενικά σε όλες τις χώρες, σε όλες τις γλώσσες, συγγνώμη, αντιμετωπίζονται με ενόχληση από τους ανθρώπους. Για κάποιο λόγο, όταν έχουμε γαλουχηθεί με μια συγκεκριμένη οπτική αναπαράσταση της, της λέξης αυτής, της οποιασδήποτε, των οποιονδήποτε ήχων και φθόγκων, έχουμε γαλουχηθεί με μια αναπαράσταση και όχι με άλλη, και νιώθουμε, πως έλεγε ο Σολωμός, άλλαξε εντός μου ο ρυθμός του κόσμου, κάτι τέτοιο νιώθουμε. Mm. Λοιπόν,
Μια ανασφάλεια, ας πούμε. Ας πούμε, μια ανασφάλεια ή σαν να, να αλλάζει κάτι πολύ βασικό, ρε παιδί μου. Φαντάσου ότι έρχεσαι στο σπίτι σου και τα βρίσκεις όλα αλλαγμένα. Ναι. Θα εξοργιστείς. Ακόμα και αν δεν έχει μπει κλέφτης να σου τα αναστατώσει, θα εξοργιστείς. Ναι. Λοιπόν, πάντως νομίζω ότι αν κοιτάξουμε, καταρχήν μια παρατήρηση, ότι μόνο όταν συνειδητοποιήσουμε την αλλαγή αισθανόμαστε αυτόν τον ευνηδιασμό. Δηλαδή, αν γίνει η αλλαγή και δεν την έχουμε συνειδητοποιήσει. Ναι. Αν δεις παλιότερα κείμενα, θα δεις, ας πούμε, ότι υπάρχαν πάρα πολλές αλλαγές. Γιατί λένε τώρα αλλάζει ορθογραφία. Ορθογραφία άλλαζε πάντοτε. Δηλαδή, να δεις ένα κείμενο του 1935, ας πούμε, θα δεις ότι το είναι το γράφανε με έψιλον. Μερικοί προσπαθούσαν να κάνουν και διάκριση ότι θα είναι με έψιλον στον πληθυντικό και με αλφαγιώτα στον ελληνικό ή το ανάποδο. Πάντως πολλοί το γράφουν με έψιλον. Το ταξίδι με έψιλον γιώτα, το φίδι με έψιλον γιώτα, το συνηθίζω με έψιλον γιώτα το νι. Το καλύτερος δύο λάμδα γιώτα, αυτό γράφεται ακόμα από μερικούς. Κοιτάζω ύψιλον δύο τάφ, επίσης το γράφουν ακόμα μερικοί. Βλέπεις λοιπόν ότι όλα αυτά τα πράγματα δεν θεωρήθηκε δηλαδή ότι αλλάξανε, δεν έγινε και τίποτα, γιατί τα έχουμε συνηθίσει τώρα. Έτσι λοιπόν και το παιδί σου, όταν διαβάζει τρένο με έψιλον, δεν θα δίνει καμία σημασία, ενώ τώρα που γίνεται η αλλαγή, τώρα κάποιοι ενοχλούνται. Η ορθογραφία είναι κάτι συμβατικό, δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Δεν έχει σημασία. Τις δίνουμε πολύ μεγαλύτερη σημασία από όσοι έχει. Ωραία. Υπάρχουν κάποια κριτήρια για τη σημαντικότητα ή όχι μιας γλώσσας? Ως προς τη σημαντικότητα. Στον πολιτισμό. Στον πολιτισμό, το παγκόσμιο. Στην ιστορία. Είναι ανάλογα με τη σημαντικότητα που είχε ο πολιτισμός εκείνος που των ανθρώπων του λαού που χρησιμοποιούσε αυτή τη γλώσσα. Νομίζω έτσι μπορούμε να το πάμε. Δηλαδή δεν υπάρχει μία γλώσσα που εξ ορισμού να έχει κάποιες αφεαυτής, ας πούμε, να έχει κάποιες ιδιότητες. Αντίθετα, η γλώσσα παίρνει τις ιδιότητες και δουλεύεται, δηλαδή υπάρχουν σαφώς πιο επεξεργασμένες γλώσσες, δουλεύεται επειδή οι άνθρωποι εκείνοι που τη γράψανε τη χρησιμοποιούν για περισσότερους τομείς, την καλλιεργούν, δανείζονται κιόλας, γιατί μια μεγάλη γλώσσα πρέπει να δανείζεται. Δεν, μπορεί δεν να είναι ένα κλειστό σύστημα, ας πούμε. Όχι, δεν είναι κλειστό σύστημα. Ακριβώς τα αγγλικά, που είναι η γλώσσα με το πλουσιότερο λεξιλόγιο, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε το πιο πολυάριθμο λεξιλόγιο, δηλαδή δεν έχει πάψει να δανείζεται αφιδώς από την πρώτη στιγμή. Και τα αρχαία ελληνικά δανειζόντουσαν. Υπάρχουν λέξεις χιτών, αραβών, συνδών, παρασάγκες, παράδεισος, όλα αυτά είναι δάνεια. Για να μην πάμε στη θάλασσα που είναι προελληνικό δάνειο. Mm-hmm. Να πάμε στα νεότερα δάνεια μόνο. Mm-hmm. Υπάρχουν γλώσσες που είναι λιγότερο δουλεμένες. Συνήθως μια διάλεκτος θα είναι λιγότερο δουλεμένη. Mm-hmm. Μπορεί να μην έχει χρησιμοποιηθεί, ας πούμε, καθόλου στην θεσμική λειτουργία της δημόσιας δίκης κτλ. Άρα εκεί θα υστερεί. Mm-hmm. Έτσι έγινε και με τα ελληνικά όταν φτιάχτηκε το ελληνικό κράτος. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα ελληνικά είναι γλώσσα που υστερεί. Όχι, δεν είχε καλλιεργηθεί. Τώρα στο Λουξεμβούργο που ζω, τα Λουξεμβουργιανά, όταν έγιναν επίσημη γλώσσα το 1984 του κράτους, είχαν πολλές ελλείψεις και ακόμα έχουν, γιατί δεν έχουν δουλευτεί. Μετέφρασε την Ιλιάδα κάποιος Λουξεμβουργιανός, τη μετέφρασε στα Λουξεμβουργιανά, νομίζω και την Οδύσσια. Mm-hmm. Δεν είμαι σίγουρος. Τώρα δεν ζει πια, είχε φτάσει στα 100. Δυσκολεύτηκε, ας πούμε, για τους πολεμικούς της αρχαιότητας τους. Γιατί δεν είχανε. Δεν γνώρισε αρχαιότητα. Λογικό. Δεν είχανε τέτοια όπλα, είχανε άλλα. Δυσκολεύτηκε λοιπόν. Λογικό είναι, δεν υπάρχει. Λογικό. Έπλασε λέξεις. Αναγκάστηκε να πλάσει λέξεις. Όπως και εμείς πλάσαμε το μίνιστρο, τον υπουργό, τον κάναμε μίνιστρο. Ή πλάσαμε ή αναστήσαμε, το ίδιο είναι. Η λέξη πολιτισμός, για παράδειγμα, δεν είναι αρχαία. Είναι φτιαγμένη, ο Κοραής νομίζω την έφτιαξε. Η λέξη λογοτεχνία δεν είναι αρχαία. Είναι του 1870. Λοιπόν, σημαίνει ότι δεν είχε λογοτεχνία ή πολιτισμό. Ακριβώς. Σωστά.
Θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος ότι οι προσωπικές γλώσσες εντός εισαγωγικών αυτό, λογοτεχνών ας πούμε όπως του Παπαδιαμάντη ή του Σκαρίμπα, είναι γλώσσες μέσα στη γλώσσα ή κατά κάποιο τρόπο ξένες καθομιλουμένες είτε της εποχής τους είτε σύγχρονα? Κοίταξε, ο κάθε λογοτέχνης έχει ύφος. Τώρα, να μην μπερδεύουμε το ύφος με τη γλώσσα. Δηλαδή, ο Σκαρίμπας θα μπορούσες να πεις κιόλας ότι έχει μια γλώσσα, γιατί έχει και κάποια στο ύφος του, χαρακτηριστικό του είναι ότι ανατρέπει κάποια στοιχεία της και της γραμματικής και της σύνταξης. Ο Παπαδιαμάντης όχι τόσο, έχει ένα πολύ ιδιότυπο ύφος. Ο Παπαδιαμάντης ας πούμε δεν αποκλίνει από την καθαρέβουσα στις περιγραφές αυτές και όπου χρησιμοποιεί τη δημοτική τη χρησιμοποιεί με μεγάλη πιστότητα. Ωραία. Μην μπλέκουμε δηλαδή το ύφος με τη γλώσσα. Ωραία. Πιστεύετε ότι αν το έργο αυτών των δύο, ας πούμε, για παράδειγμα του Παπαδιαμάντη ή του Σκαρίμπα, αποδιδόταν στην καθομιλουμένη, θα έχανε τη λογοτεχνική και η εικονοπλαστική του αξία, ή μπορεί να αποκτούσε και νέο υπόβαθρο, νέα νοήματα, άλλες εικόνες που ας πούμε ο σύγχρονος άνθρωπος να τις εκλάμβανε πιο εύκολα? Κοίταξε να δεις. Δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι ο Σκαρίμπας, κατά τη γνώμη μου, δεν έχει ανάγκη απόδοση στην καθομιλουμένη, έχει ανάγκη υπομνηματισμού σε ορισμένα σημεία που χρησιμοποιεί δύσκολες λέξεις όπως και ο Σολωμός και όποιος άλλοι, αλλά η γλώσσα είναι η ίδια. Δηλαδή δεν έχει ανάγκη να αλλάξει η γλώσσα. Μόνο υπομνηματισμό. Ο Παπαδιαμάντης που γράφει καθαρέβουσα, η οποία βασίζεται στα αρχαία και η οποία το σύστημα της αρχαίας από το σύστημα της νέας ελληνικής έχει αλλάξει πάρα πολύ. Ο Παπαδιαμάντης, η Οροίδης επίσης. Ναι. Θα μπορούσε. Ναι. Παλιότερα ήμουν κάθετα αντίθετος με την ιδέα της μεταγλώττισης ή μετάφρασης. Τώρα δεν είμαι τόσο αντίθετος. Θα μπορούσε να γίνει. Στο τελευταίο παπαδιαμαντικό συνέδριο κάποιος πολύ πιο ειδικός από μένα σε αυτό το θέμα, ο Σταύρος Ζουμπουλάκης, δεν αρνήθηκε στον ενδεχόμενο τη μετάφραση του Παπαδιαμάντη. Οπότε θα μπορούσαμε να τη δούμε, όσο και αν βέβαια ο μεταφραστής της μοιραία, επειδή και όλες το έχουμε λίγο το θέμα αυτό αναγάγησε πολύ σημαντικό και το έχουμε, και όχι μόνο εμείς από παλιά. Μοιραία θα είναι σωστό χαστρό όποιος το επιχειρήσει. Αλλά δηλαδή, σίγουρα, ναι. Το έχουν κάνει αρκετοί. Το έχουν κάνει αρκετοί. Το έκανε κάποτε ο Μυριβίλης, ο οποίος σε πάση περιπτώσει, παρά που πολιτικά μπορείς να πεις ότι δεν τον θαυμάζω καθόλου για τη διαδρομή του, αλλά στο χειρισμό της γλώσσας ήταν από τους σπάνιους μάστορες, δεξιοτέχνες χειριστές, παρόλα αυτά δέχτηκε φοβερές επικρίσεις. Επειδή ακριβώς είναι στο στόχαστρο και επειδή και η γλώσσα είναι κάτι υποκειμενικό, δεν να πεις ότι έτρεξε τα 100 μέτρα σε 9 δευτερόλεπτα. Ναι, σωστά. Είναι κάτι πολύ υποκειμενικό η γλώσσα. Παρόλα αυτά, ενώ ο Μυριβίλης δέχτηκε μύδρους, υπήρξε μια πολύ καλή μετάφραση διηγημάτων του Παπαδιαμάντη σε έκδοση για παιδιά, που μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή δυστυχώς το όνομα της μεταφράστριας. Η οποία δεν δέχτηκε μύδρους, γιατί δεν το προσέξανε, ξέρεις. Ναι. Δεν έγινε πολύ γνωστό. Ακριβώς, ναι. Επίσης, μια άλλη ιδέα που εμένα θα μ' άρεσε και την έχω προτείνει για το Ροίδη, παρόλο που, για την Πάπησα Ιωάννα δηλαδή, παρόλο που εκδοτικά είναι οπωσδήποτε ασύμφορη, είναι η αντικριστή έκδοση. Ναι, ωραίο θα ήταν αυτό. Ακούγεται ωραίο. Ίσως το έχει κάνει ο Βερέτας για τον, για την Πάπησα Ιωάννα. Ίσως, δεν θυμάμαι. Την έχει κάνει την έκδοση, αλλά δεν θυμάμαι τώρα αν είναι αντικριστή ή όχι. Το ύφος. Κατά αντιστοιχεία με τους προηγούμενους, πιστεύετε ότι αν η απόδοση των Ευαγγελίων, γιατί έχει συζητηθεί και αυτό, γινόταν στα νέα ελληνικά, θα έχαναν τα κείμενα τη νοηματική τους αξία ή τη θεολογική, ας πούμε, για όσους πιστεύουν? Δηλαδή, θέλω να πω, η ευαγγελική γλώσσα πρέπει να παραμείνει όπως είναι, είναι κάτι ιδιαίτερο? Να σου πω. Κάποτε ήμουνα σε μια γαλλική πόλη. Τώρα το Στρασβούργο ήταν το Μέτς, ήταν δεν θυμάμαι, και έβρεχε και μπήκα στην εκκλησία και έκατσα αρκετή ώρα επειδή έβρεχε πολύ και συνέπεσε να είναι κήρυγμα και όχι, συνέπεσε να διαβάζουν Ευαγγέλιο, όχι να είναι κήρυγμα, λάθος λέω, διαβάζουν το Ευαγγέλιο στα γαλλικά. Λοιπόν, τα οποία τα ξέρω. Και καταλάβαινα καλύτερα από ό,τι καταλαβαίνουμε όταν ακούμε το Ευαγγέλιο στα ελληνικά της Καινής Διαθήκης. Και μου άρεσε. Αλλά μου άρεσε γιατί καταλάβαινα
όλες τις λέξεις, ενώ στα ελληνικά του Ευαγγελίου δεν παρά τις περί αντιθέτου διαβεβαιώσεις, δεν καταλαβαίνει κανείς όλες τις λέξεις. Εκτός αν είναι κάποιο πολύ γνωστό χωρίο που το έχει ακούσει 30 φορές. Μήπως εκεί είναι, δηλαδή. Μήπως εκεί είναι, ακριβώς. Έχει γράψει ένα πολύ ωραίο τραγούδι ο Ζο Μπρασάνς, γιατί και στα γαλλικά αυτή η καινοτομία στη Γαλλία δεν είναι, έγινε το 60, ξέρω εγώ, το 50, δεν θυμάμαι πότε έγινε, που έλεγε ακριβώς ότι χάνεται σαν λελατέν, σαν λελατέν, τεράτεν, δεν θυμάμαι ακριβώς τι λέει, αλλά χάνεται η μαγεία, ακριβώς αυτή η οποία πεποιημένη μαγεία είναι. Βέβαια και είναι γνωστό ότι έχουν γίνει εκατοντάδες παρερμηνίες και παρανοήσεις της... του νοήματος της Αγίας Γραφής και των Ευαγγελίων. Ναι, μπορεί λοιπόν να υπάρχει αυτός ο φόβος που κάνει την Εκκλησία μας να είναι σε γενικές γραμμές αντίθετη. Γιατί θεωρητικά θα λέγε κανείς ότι αυτό θα ήθελε κιόλας, να πάει σε περισσότερο στο μήνυμα. Ακριβώς, και οι Ευαγγελιστές, δεν εννοώ τους παλιούς αλλά τους καινούριους, μεταφράζουν παντού βίβλους και στα νέα ελληνικά και διανέμουν και τα λοιπά. Βέβαια μόνο στα ελληνικά υπάρχει αυτή η ιδιαίτερη κατάσταση, διότι είναι η γλώσσα του πρωτοτύπου, ας πούμε, και για την Παλαιά Διαθήκη και για μερικά Ευαγγέλια λένε ότι μπορεί πρώτα να γραφτήκανε στα εβραϊκά, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι, δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει ότι εδώ και 20 αιώνες, ας πούμε, είναι αυτό το κείμενο. Και μόνο σε εμάς υπάρχει αυτό το θέμα, γιατί μόνο εμείς έχουμε, αν θεωρήσουμε ότι είναι η ίδια γλώσσα, γιατί και όπως ξέρεις εδώ πέρα υπάρχουν. Λέμε, είναι ένα θέμα αν είναι τα ελληνικά και δεν θα σου απαντήσω με βεβαιότητα, γιατί είναι κάτι που πρέπει να, δεν υπάρχει, είναι θέμα ιδεολογίας αν είναι ίδια τα αρχαία με τα νέα ελληνικά, όπως είναι επίσης θέμα πολύ αμφίβολο αν τα κλασικά αρχαία είναι ίδια με τα αρχαία της Βίβλου και της Καινής Διαθήκης. Οπότε για να το τελειώσουμε αυτό, θέλω να σου πω ότι θα περίμενα η επίσημη εκκλησία να είναι υπέρ, αλλά δεν ξέρουμε πού να αποδώσουμε το δισταγμό της. Μπορεί να είναι η προσήλωση της παράδοση, μπορεί να είναι και αυτό που λες εσύ. Μάλιστα. Ωραία. Θέλω να μου πείτε τα κοινά σημεία και τις διαφορές αν υπάρχουν μεταξύ της μετάφρασης και της απόδοσης. Δεν ξέρω τι θα πει απόδοση. Δηλαδή το απόδοση είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ασαφές. Είναι ένας ασαφής όρος. Τι θα πει απόδοση, τι θα πει διασκευή. Είναι άλλο. Οπωσδήποτε η μετάφραση είναι κάτι συγκεκριμένο. Λέμε ότι μεταφέρουμε το νόημα κρατώντας όμως. Δηλαδή όταν ας πούμε για παράδειγμα κάποια σημεία τα κόψεις και προσθέσεις άλλα και τα λοιπά, κάνεις πλέον, δεν έχεις μετάφραση. Παράφραση, απόδοση, διασκευή, κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η διαφορά. Καμιά φορά επίσης χρησιμοποιείται πονηρά η απόδοση ή η διασκευή για να κάνεις μετάφραση χωρίς να πληρώσεις δικαιώματα. Okay. Λόγω του επαγγέλματός σας μεταφράζετε θεσμικά κείμενα. Σωστά. Ναι. Έχετε μεταφράσει όμως και λογοτεχνία. Ναι. Έχει άλλες απαιτήσεις μετάφραση των δύο αυτών αντικειμένων. Μοιάζουν καθόλου στον τρόπο προσέγγισης του ενός με το άλλο. Κοίταξε, έχεις άλλες απαιτήσεις. Ναι, έχεις. Όπως επίσης τα πολύ περισσότερες έχει η μετάφραση της ποίησης. Ναι, καλά, έτσι. Γιατί δεν το συζητάμε. Το ένα το συζητάμε, το άλλο δεν το συζητάμε. Είναι απλώς, όχι, δείχνει αυτό ότι είναι, η ποίηση είναι, απλώς είναι στο άκρο. Ενώ το άλλο δεν είναι στο άκρο και γι' αυτό. Αλλά δείχνοντας την ποίηση βλέπουμε ότι είναι διαφορετικό πράγμα. Λοιπόν, ναι, ναι είναι διαφορετικό, ναι έχει άλλες απαιτήσεις. Απ' την άλλη μεριά όμως, όπως είπαμε, κυρίως προέχει, άλλα πράγματα προέχουν. Δηλαδή ένας, πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι, τέλος πάντων, τώρα το μπέρδεψα. Να το πούμε αλλιώς. Αν κάποιος είναι πολύ καλός λογοτεχνικός μεταφραστής, όχι, δεν είναι αυτόματο ότι θα είναι και πολύ καλός τεχνικός μεταφραστής ή νομικός μεταφραστής. Όχι. Αλλά κυρίως είναι και θέμα προπαίδειας και ταλέντου κτλ. Οπωσδήποτε χρειάζεται μεγαλύτερο ταλέντο για τη λογοτεχνική μετάφραση, αλλά πιστεύω ότι κάποιο ταλέντο πρέπει να υπάρχει γενικά για τη μετάφραση.
Δεν είναι δηλαδή η γλωσσομάθεια μόνο, ούτε η γνώση της μητρικής σου γλώσσας. Υπάρχει και κάποιο ταλέντο για τη μετάφραση γενικά, όχι μόνο για τη λογοτεχνία. Μάλιστα. Ωραία. Και τώρα έχουμε στο ερώτημα, στην κατάληξη σας έρχεται το επόμενο ερώτημα. Ποια πιστεύετε εσείς ότι είναι τα μυστικά μιας καλής μετάφρασης? Δεν λέω άριστης, μιας καλής. Να μπορεί να διαβαστεί κάτι, ας πούμε. Εδώ έχουν πει πολύ πολλά πράγματα. Δηλαδή μπορεί να πεις ότι είναι το να μην σου θυμίζει ότι είναι μετάφραση. Αυτό γενικά ισχύει, όχι πάντα όμως. Δηλαδή όταν για παράδειγμα διαβάζεις ένα αστυνομικό μυθιστόρημα που εκτιλήσεται στην Αμερική της πρωτοαπαγόρευσης, τότε προφανώς καταλαβαίνεις ότι δεν γίνεται να... Ούτε θα το μεταφράσεις λέγοντας, ας πούμε, τον τάδε, τώρα δεν μου έρχεται ο όρος, πώς το λένε, δεν θα βάλεις βλάχικα να μιλάει ο Ιρλανδός. Ναι. Αν βάλεις βλάχικα να μιλάει ο Ιρλανδός, έχεις ένα θεματάκι. Δηλαδή, το έχουν κάνει κάποιοι, εγώ το αποφεύγω αυτό. Παρόλο που, στο πρωτότυπο, μπορεί να μιλάει διαφορετικά, να γράφει, έτσι, να ενδιαφέρει πολύ η καταγραφή της ομιλίας του Ιρλανδού γκάγκστερ στη Νέα Υόρκη ή του Ιταλιάνου. Ναι. Έτσι. Επομένως, μερικές φορές πρέπει να θυμίζει ότι δεν είναι ελληνικό το κείμενο, το πρωτότυπο. Κατάλαβα. Ή όταν έχει εξωτικά δέντρα και πουλιά και τα λοιπά, δεν θα τα μεταφέρεις, δεν του κάνεις, ας πούμε, καρδερίνα ακριβώς, το τουκάνα, ας πούμε, τι είναι και τα λοιπά. Ναι. Άρα, ούτε αυτό ισχύει. Τελικά, δηλαδή, αν οπωσδήποτε λέμε ρέει το κείμενο, δεν είναι ακριβής επιστήμη. Το ρέει το κείμενο τι θα πει, δεν υπάρχει, ενώ όταν λέμε ρέει το νερό ή το μέλι, μπορεί να πεις ότι τόση ταχύτητα, ανάλογα το χρόνο και τον όγκο του αυτού, έχει το εξώδες τόσο. Το κείμενο δεν μετριέται πόσο ρέει. Είναι πράγματα τα οποία είναι, οι περιγραφές αυτές δεν ποσοτικοποιούνται εύκολα. Θα σου έλεγα μάλιστα ότι και λάθη μπορεί να έχει και να μην το βλέπεις. Δηλαδή μπορεί, ας πούμε, παράδειγμα, πολύ πεζό, μπορεί να λέει ότι ήταν 5 μέτρα μακριά και εσύ να βάλει ήταν 3 μέτρα μακριά. Αυτό είναι ένα οφθαλμοφανές λάθος. Και τι έγινε από την άλλη πλευρά? Τίποτα, ναι. Δηλαδή, ούτε είναι η καταλέξη μετάφραση οπωσδήποτε δεν οδηγεί. Ακόμα και όταν. Γιατί το καταλέξη έχει δύο παραμέτρους. Το ένα είναι να πεις, ας πούμε, εμείς λέμε κατεβαίνει για δήμαρχος, ο άλλος λέει he's running for mayor. Αν πεις τρέχει για δήμαρχος, μεταφράζεις καταλέξεις, αν είναι λάθος. Εγώ σου λέω ακριβή καταλέξη μετάφραση και σωστή, δηλαδή. Αλλά μπορεί να έχει λάθη και να είναι τέτοια λάθη, ακριβολογίας, ας πούμε, και να είναι πάρα πολύ καλή μετάφραση. Είναι κάτι, δεν προσδιορίζεται πολύ εύκολα. Μια άριστη μετάφραση μπορεί να ξεπεράσει ποιοτικά ένα διάφορο κείμενο? Κατά το αντίστροφο, συμβαίνει ένα πολύ καλό κείμενο στη μετάφραση να είναι χάλια, να μην μπορεί να το διαβάσει κάποιος. Να χαντακώσει μια κακή μετάφραση ένα κείμενο μπορεί, παρόλο που τα πολύ καλά κείμενα μπορεί και να ξεφεύγουν από το. Να μπορούν να ξεπεράσουν δηλαδή. Ακόμα και τη μια κακή μετάφραση. Αλλά μπορεί να το χαντακώσει, Και το αντίστροφο πιο δύσκολα, παρόλο που, πρόσεξε τώρα, στο θέατρο για παράδειγμα, μπορεί να είναι ένα μέτριο εργάκι και με μια καλή μετάφραση, αλλά δεν είναι μόνο η μετάφραση, γιατί βλέπεις θέατρο, βλέπεις και τους ηθοποιούς, καταλαβαίνεις, να το απογειώσει. Ένας εξαιρετικός ηθοποιός μπορεί να απογειώσει μια πατάτα. Βλέπεις τώρα ότι πάμε σε άλλο, δέχουμε μια δεύτερο επίπεδο ερμηνείας. Η μετάφραση πιο λίγο, ο ηθοποιός περισσότερο, ή ένας, ας πούμε, πάμε τώρα στη μουσική, το ανέβασμα μιας όπερας μπορεί να είναι τραγικό, η όπερα όμως είναι, ξέρουμε ότι η συγκεκριμένη όπερα είναι αριστούργημα. Όλα αυτά, πάντως, και η μετάφραση έχει την αυθύπαρκτη αξία της, γι' αυτό και λέμε, ιδίως για κλασικά έργα, λέμε για παράδειγμα η μετάφραση του Τάδε, η μετάφραση του Μαρονίτη, του Καζαντζάκη στην Ιλιάδα λέμε. Δεν μ' αρέσει η μετάφραση του Καζαντζάκη, λέμε. Προτιμώ τη μετάφραση του Σίδερη στην Οδύσσια. Γιατί το λέμε αυτό? Σημαίνει ότι η μετάφραση έχει αξία, επομένως. Ο μεταφραστής υπάρχει, δεν είναι κάτι, δεν είναι ένας απλός διεκπεραιωτής, ας πούμε, όπως θα ήταν για παράδειγμα
Λέω τώρα, αυτό, εάν άλλαζε τη γραμματοσυρά ή οτιδήποτε, ο τυπογράφος, ναι, είναι κάτι πολύ περισσότερο μεταφραστής. Ωραία. Ξέρω ότι θαυμάστε το Ντάσιελ Χάμετ, σωστά. Σωστά. Όχι μόνο ως λογοτέχνη, αλλά και για τη στάση της ζωής του. Σωστά, πολύ σωστά. Και θέλω να σας δώσω τρία παραδείγματα σε σχέση με αυτό. Το πρώτο παράδειγμα σχετίζεται με τον Σεφέρη, ο οποίος ήταν χαμηλόβαθμο διπλωματικός στέλεχος και διευθυντής εξωτερικού τύπου στο Υπουργείο Τύπου επί Μεταξά και σε διάφορες διπλωματικές θέσεις επί διαφόρων αστικών κυβερνήσεων μετά. Το δεύτερο παράδειγμα είναι ο Ηλίτης, ο οποίος εφήβρε, αν θυμάμαι καλά, την ονομασία Πολιτική Άνοιξη για το κόμμα του τότε, του Αντώνη Σαμαρά, και συμμετείχε, από ό,τι θυμάμαι, και στην παρουσίασή του στους δημοσιογράφους. Οι πολιτικές απόψεις ή η πορεία κάποιου καλλιτέχνη μειώνει, τουλάχιστον επηρεάζει το έργο του, ή δεν θα έπρεπε να το επηρεάζει καθόλου? Κοίταξε να δεις, οτιδήποτε επηρεάζει τον τρόπο, όχι το έργο του, επηρεάζει τον τρόπο που το βλέπουμε. Τον τρόπο που το βλέπουμε. Mm-hmm. Και οπωσδήποτε ο Πάουντ, ας πούμε, τα πρώτα χρόνια μετά την συντριβή του φασισμού, ή ο Σελίν στη Γαλλία το ίδιο, η πρόσληψή του, δηλαδή ο τρόπος που το επηρεάστηκε αναμφίβολα. Μην ξεχνάς άλλωστε ότι αυτοί είχαν γράψει και στρατευμένα, ας πούμε, κείμενα προπαγανδιστικά, και ο Σελίν και ο Πάουντ. Mm-hmm. Λοιπόν, αλλά σήμερα να πούμε, ή σε 100 χρόνια από σήμερα, mm-hmm. Δεν θα ενδιαφέρει κανέναν το προπαγανδιστικό κείμενο που έγραψε, ενώ τα άλλα κείμενα θα έχουν επιζήσει. Ναι. Όπως επίσης και σχετικά με τον Ηλίτη, νομίζω θα το έχουμε ξεχάσει τελείως. Ναι. Την ανάμειξή του στο βραχίβιο αυτό κόμμα. Ή ο Σεφέρης ότι ήταν χαμηλόβαθμος υπάλληλος, και το ήταν χαμηλόβαθμος και αυτό έχει μια σημασία, και όχι υψηλόβαθμος. Μπορεί να πεις ότι μια στάση που είχε, που δεν ταυτίστηκε ο Σεφέρης ούτε με το καθεστώς του Μεταξά ούτε με τα άλλα καθεστώτα μετά, είχε πάντα μια επιφύλαξη, αυτό έπαιξε και αυτό το ρόλο του. Μάλιστα, όταν ο Σεφέρης, που βέβαια κάθε άλλο παρά εαμίτης ήταν, αν και έχει κάποια ποιήματα γραμμένα κυρίως στα σατυρικά γυμνάσματα, αλλά και όχι μόνο, γραμμένα το 43-44, που δείχνουν ότι έβλεπε τη σαπίλα και την παρακμή του καθεστώτος που υπηρετούσε. Mm-hmm. Και όταν το 47 στιμήθηκε με το βραβείο Παλαμά, mm-hmm. μέσα στον εμφύλιο δηλαδή, οι ακροδεξιοί του έκαναν δρυμύτατη επίθεση, διότι δεν είχε με το δικό τους βαθμό στρατευτή, ας πούμε, στον εμφύλιο. Του έκαναν δρυμύτατη επίθεση και είπαν ότι δίνεται σε έναν εαμίτη το βραβείο. Ενώ δεν ήταν βέβαια εαμίτης, και μάλιστα και οι εαμίτες, γιατί ακόμα ήταν νόμιμο και το ΕΑΜ και το ΚΚΕ, το 47 στην αρχή, μετά στο τέλος πέρασε στην παρανομία, δεν το επικροτήσανε, αλλά οπωσδήποτε το διαφοροποιούσαν το Σεφέρι από τους άλλους. Αυτό έτσι ανεκδοτολογικά το λέμε. Επομένως, δεν μπορείς να, όταν γίνεται κάτι τώρα, θα το πάρεις πολύ περισσότερο υπόψη σου και μπορείς να πεις ότι ο τάδε συγγραφέας, δεν θα πω όνομα, επειδή βγήκε χτες και έγραψε ένα άρθρο, ξέρεις, αυτά που γράφουνε, διότι είναι άνθρωποι και έχουν και δημόσια παρέμβαση, αυτό με επηρεάζει για το έργο του. Όσο προχωράμε και αποστασιοποιούμαστε, τόσο περισσότερο, τόσο λιγότερο παίρνουμε υπόψη αυτά τα επικαιρικά που γράφουνε και τις απόψεις τους. Ωραία. Επειδή έχει γίνει μεγάλη συζήτηση και συνεχίζεται ακόμα, ετυμολογικά, η λέξη λαθρομετανάστης είναι σωστή, και αν ξέρουμε από πότε χρησιμοποιείται? Μάλιστα. Κοίταξε να δεις. Είναι αστείο, αλλά η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε η λέξη λαθρομετανάστης στα ελληνικά ήταν στη δεκαετία του 20, του 1920, και χρησιμοποιήθηκε, όπως καταλαβαίνεις, όχι για ξένους που ερχόντουσαν στην Ελλάδα, αλλά για Έλληνες που έφευγαν στην Αμερική, συγκεκριμένα στην Αμερική. Δηλαδή υπήρχε η μεγάλη μετανάστευση, το μεγάλο μεταναστευτικό κύμα που ξεκίνησε για τους Έλληνες γύρω στο 1880 και κορυφώθηκε στην καμπή του αιώνα, εκεί δηλαδή 1900-1895, άδειασε η Πελοπόννησος τότε, και στην αρχή ήτανε όχι τελείως χωρίς κανέναν έλεγχο, αλλά εν πάση περιπτώσει με λίγους ελέγχους, οι οποίοι σταδιακά
όλο και περισσότερο εντυνόντουσαν και μετά τον πόλεμο τον πρώτο παγκόσμιο η Αμερική έβαλε ποσοστώσεις και έβαλε πολύ χαμηλές ποσοστώσεις στους Έλληνες, επειδή δεν μας αρέσει που το λέμε αλλά θα το πούμε, οι Έλληνες ήταν και σε... και όχι πολύ, δεν ήταν ειδικευμένοι σε κάτι, ούτε πολύ υψηλό μορφωτικό επίπεδο είχαν σε σύγκριση με τους άλλους που πηγαίνανε, προτιμούσανε Γερμανούς ή Ιταλούς ας πούμε και όχι Έλληνες, σαφέστατα. Ήταν πιο δύσκολα αφομοιώσιμοι επειδή ακριβώς δεν είχαν τόσες σχέσεις γλωσσικές και τα λοιπά, ενώ τώρα οι Γερμανοί ήταν πολύ καλύτεροι, είχαν τόσους Γερμανούς εκεί και είχαν και πέρυσι μεγαλύτερη εγκληματικότητα. Μην το ξεχνάμε και αυτό, δηλαδή όταν λέμε εμείς ότι οι Πακιστανοί ξέρω εγώ έχουν εγκληματικότητα και οι Έλληνες είχαν μακράν μεγαλύτερη εγκληματικότητα σε όλα τα άσχημα ας πούμε τα εγκλήματα που ξέρεις, αυτά που ανησυχούν τον κόσμο δεν είναι η πλαστογραφία, αλλιώς είναι τα άλλα, κατά τη στιγμή, κατά τη ζωής και της περιουσίας ας πούμε τα λεγόμενα. Και μάλιστα ο Ντάσκελ Χάμετ που τον αναφέραμε προηγουμένως, όταν ήταν ιδιωτικός δεντέκτιου, έχει γράψει ένα κομμάτι που είναι οι αναμνήσεις από τη δραστηριότητά του ως δεντέκτιου και λέει μέσα ότι το πιο δύσκολο να καταδικάσεις από όλες τις εθνότητες που έρχονται, οι πιο δύσκολοι είναι οι Έλληνες να καταδικαστούν σε δικαστήριο, γιατί θα αρνηθούν την ενοχή τους ό,τι και να τους πεις, όσο και συντριπτικές να είναι οι αποδείξεις που παρουσιάζεις στο δικαστήριο εσύ, που ο detective είναι πάντα με τη διοκτική αρχή ας πούμε έτσι, αυτός θα το αρνηθεί και τίποτα δεν εντυπωσιάζει περισσότερο τους ενόρκους από ένα ξερό όχι παρά τον παραλόγο που είναι τελείως παράλογο. Λοιπόν, οι Έλληνες λοιπόν ήταν εγκληματίες, ξαναγυρνάμε στους λαθρομετανάστες και στο Βήμα εμφανίζεται πρώτη φορά στο Ελεύθερο Βήμα του 1928 ο όρος και μετά σε άλλες εφημερίδες, πάντα σε κείμενα που είναι μάλιστα μεταφρασμένα από την Αμερικάνικη πρεσβεία ή κατ' εντολή της Αμερικάνικης πρεσβείας και έτσι πρώτη φορά φτιάχνεται αυτός ο όρος που βέβαια ετυμολογικά είναι διαφανής και καταλαβαίνουμε ότι τι είναι ο λαθρομετανάστης, όπως ο λαθροεπιβάτης, όπως ο λαθροθύρας ή ο λαθροαναγνώστης. Όμως, επειδή δεν λέει κανείς, όταν αυτή τη στιγμή οι εθνικιστές πήραν αυτό τον όρο και τον με τα βρώμικα χέρια τους τον έχουν κάνει να ηχεί προσβλητικά και επειδή βέβαια λένε η λάθρο, έτσι λάθρο, το εξακούσει, ναι, κανείς δεν είπε η λάθρο για τους λαθροεπιβάτες ή για τους λαθροαναγνώστες ή για τους λαθροθύρες και κανείς δεν χαρακτήρισε λαθρολάγνους, υποτίθεται ότι είναι οι λαθρολάγνοι αυτοί που φροντίζουν για τα δικαιώματα, τα στοιχειώδη να πούμε των λαθρολάγνοι κατά τους εθνικιστές. Κανείς δεν είπε ας πούμε λαθρολάγνους όσους θεωρούν ότι δεν πρέπει να καταδικάζονται οι λαθροαναγνώστες ή οι λαθροεπιβάτες, έτσι. Άρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, η λέξη μπορεί να μην έχει, όπως είπαμε και σε όλη τη συζήτησή μας, εγγενώς ας πούμε κάτι, αλλά το παίρνει, γι' αυτό το λόγο καλά κάνουν και οι διάφορα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ. Και προωθούν τον όρο παράτυπος πλέον μετανάστης ή παράνομος και όχι λαθρομετανάστης. Καλά κάνουν λοιπόν. Από εκεί και πέρα βέβαια οι αλλαγές αυτές είναι διακοσμητικές σε μεγάλο βαθμό. Επειδή όμως ανοίγουν και κεφάλια με τις λέξεις, γι' αυτό το λόγο καλό είναι να προσέχουμε λίγο και τις λέξεις. Ωραία, πολύ ωραία. Θέλετε να μου πείτε γιατί πιστεύετε πως αρκετοί άνθρωποι θαυμάζουν πολιτικούς που δεν καταλαβαίνουν τι λένε? Κοίταξε να δεις, δεν ξέρω αν ισχύει και τώρα αυτό, παλιότερα ίσχυε οπωσδήποτε, ίσως είναι μία κληρονομιά να πούμε της διγλωσίας που είχαμε, όπου ο πολιτικός έμιλεγε καθαρέουσα και κάτω δεν καταλάβαινε Χριστό και μάλιστα επειδή θεωρείται ότι αυτή η γλώσσα είναι η επίσημη και η σωστή και αν καταλάβαινε κανείς πολλά πράγματα από αυτά που έλεγε ο άλλος, σήμαινε ότι ο άλλος είναι σαν και εμάς, δεν είναι δηλαδή να τον επέρνει, δεν είναι για να τον ψηφίσει οπωσδήποτε. Ναι. Αυτό μπορεί να είναι παλιότερα, τώρα δεν ξέρω αν ισχύει και τόσο πολύ. Δηλαδή θέλω να πω ότι
οι πολιτικοί καταρχήν επιδιώκουν να προσδώσουν μια λαϊκότητα στο λόγο τους που είναι και επίπλαστη πολλές φορές. Δηλαδή ο Σαμαράς χρησιμοποιεί, ας πούμε, το ξόπορτο που είπε, που ήταν μια έκφραση που κανείς δεν την ξέρει, γιατί είναι σπανιότατη μια λέξη και που ακόμα δεν έχει καταλήξει κανείς τι σημαίνει ακριβώς. Μάλλον σημαίνει κάτι που είναι έτσι πρόχειρο ή ξεδιάντροπο λίγο, το ξόπορτο, δηλαδή γιατί γίνεται έξω από την πόρτα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια σπανιότατη λέξη της Πύλου και που ρώτησαμε 10 από τη Μεσσηνία και δεν την ξέρουν. Παρόλα αυτά το έκανε για να προσδώσει μια επίπλαστη λαϊκότητα στο λόγο του. Άρα δηλαδή δεν θέλει αυτή τη στιγμή, ο περισσότεροι πολιτικοί δεν θέλουν να προβάλλουν αυτή την ιδέα. Ο μόνος πολιτικός που προβάλλει τη ρητορική του εφράδια είναι ο Βενιζέλος, ο οποίος ίσως είναι και ο αντιπαθέστερος αυτή τη στιγμή. Ο Βενιζέλος, συγγνώμη σας Ζακώπη, το μιλάει καλά, αλλά δεν καταλαβαίνεις τι λέει στο τέλος. Δηλαδή στο τέλος δεν έχεις καταλάβει τι λέει. Δεν είναι επειδή λέει δύσκολες λέξεις. Όχι. Είναι επειδή, θέλει να εντυπωσιάσει με το πλούσιο λεξιλόγιο και την εφράδια. Δεν καταλαβαίνεις τι λέει, διότι αυτά που λέει είναι τέτοια πράγματα που τον συμφέρει να μην τα καταλάβεις. Προφανώς, ναι. Αλλά το θαυμάζει. Ή θέλει να παίξει μια καθυστέρηση όταν θέλεις να υπερασπίσεις μια δύσκολο υπεράσπιστη θέση. Μπορείς να, αν έχεις ρητορική εφράδια, έχεις ένα πλεονέκτημα διότι του λες διάφορα πράγματα και όλες. Ναι. Αυτό και οι δικηγόροι το κάνουν επίσης πολλές φορές. Ναι, υπάρχει αυτό το πράγμα. Τώρα, γιατί ο κόσμος θεωρεί ότι πρέπει να ψηφίζει ή να θαυμάζει κάποιον που είναι, που δεν είναι από αυτούς, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ναι. Ωραία. Εκτός από την πολιτική που πολλές φορές χαρακτηρίζεται ως ξύλινη γλώσσα, υπάρχει και η επιστημονική γλώσσα, που εντάξει δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως ξύλινη, αλλά επειδή υπάρχουν διάφορες επιστημονικές ορολογίες, θέλω να ρωτήσω το εξής. Αν εσείς, ας πούμε, έχετε σπουδάσει χημικός μηχανικός, έτσι, που φαντάζομαι ότι η επιστήμη αυτή έχει διάφορες ορολογίες μέσα, θα μπορούσε, ας πούμε, η επιστήμη γενικά να εκλαϊκευτεί ή θα χάσει κάτι από την ουσία της? Όχι, η επιστήμη εκλαϊκεύεται, όλες οι επιστήμες εκλαϊκεύονται. Μόνο που πρέπει να τις ξέρεις πάρα πολύ καλά για να τις εκλαϊκεύσεις. Γιατί για να μπορέσεις να δώσεις τον άλλον να καταλάβεις τον μη ειδικό τι, δηλαδή υπάρχουν κάποιοι όσοι περιφρουρούν την ειδική ορολογία με πολύ ζήλο, μπορεί να το κάνουν επειδή θεωρούν κιόλας, μεταξύ άλλων εννοώ, ότι είναι ένα προνόμιο η γνώση της ειδικής ορολογίας, το οποίο από την εποχή των Αιγυπτιακών ιερατείων έτσι κάποιες γνώσεις φυλάγονται σαν προνόμιο, σαν απόκτημα. Δεν νομίζω ότι δεν εκλαϊκεύεται η επιστήμη. Έχουμε λαμπρότατα παραδείγματα σε όλες τις επιστήμες που ξέρω εκλαϊκεύσης. Μάλιστα και στη γλωσσολογία, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα πολύ καλό βιβλίο εκλαϊκευμένης γλωσσολογίας είναι το «Μίλα μου για γλώσσα» του Φίβου Παναγιωτίδη, το οποίο εκθέτει πραγματικά την, κάποιες απόψεις περί γλωσσολογίας, πολύ βασικές και πολύ εισαγωγικές, με τρόπο που μπορεί οποιοδήποτε να τις κατανοήσει, είναι δεν είναι γλωσσολόγος. Τώρα βέβαια να πούμε και το άλλο, ότι για κάθε επιστήμη και όχι μόνο για τα μαθηματικά χρειάζεται και ένα σκόπος. Ναι. Για να την καταλάβεις, χρειάζεται και ένα σκόπος. Δηλαδή ναι, δεν, σωστά, είναι, εντάξει, ναι, δεν είναι όπως ένα άρθρο στην εφημερίδα ή όπως ένα, πώς το λένε, αστυνομικό μυθιστόρημα, και το αστυνομικό θέλει ένα κόπο ναι, και μια συμμετοχή, αλλά θέλω να πω δηλαδή. Δεν είναι ούτε είναι κάτι διασκεδαστικό απαραίτητα ή ψυχαγωγικό. Ναι, σωστά. Τώρα δεν ξέρω αν θα σας το διαβάσω σωστά αυτό. Νομίζω ότι το αγαπημένο σας ρητό είναι κάποιο του Επίχαρμου, σωστά. Το Νύφε και Μέμνος Απιστήμη. Νάφε, γιατί είναι ο δωρικός τύπος. Ωραία. Θα ήταν η Νύφε. Ωραία. Που σημαίνει δηλαδή να μένεις νυφάλαιος και να θυμάσαι ότι πάντα πρέπει να αμφισβητείς. Να μην χάνεις την ψυχραιμία σου, έτσι, να μένεις νυφάλαιος, να συζητάμε δηλαδή, να μπορούμε να συζητάμε παρόλο που διαφωνούμε, αλλά και να μην παρασυρώμαστε, αλλά ταυτόχρονα να διατηρείς μια υγιή δυσπιστία. Η δυσπιστία, πρόσεξε, μπορεί να είναι υγιής, μπορεί να είναι και υπονομευτική.
αντιπαραγωγική και σε, για σένα τον ίδιο. Ναι. Δηλαδή μια τάση συντοποσιολογίας που χαρακτηρίζει πολλούς από εμάς. Και που όπως, από την άλλη μεριά βέβαια πρέπει, δηλαδή δεν είναι κάτι πολύ σοφό, αλλά το μέτρο είναι καλό πράγμα. Λοιπόν, η υγιής δυσπιστία χρειάζεται και όχι μόνο αυτό, αλλά και να μην δέχεσαι κάτι άκρητα. Εγώ το έχω ίσως αναπτύξει αυτό σε υπερβολικό βαθμό, γιατί πάντα φροντίζω όσο μπορώ, γιατί βέβαια και ο χρόνος είναι πεπερασμένο μέγεθος, αλλά και δεν έχουμε και όλα τα μέσα στη διάθεσή μας, αν και όσο περνάει καιρός όλο και περισσότερα έχουμε τεχνολογικά εννοώ και τα λοιπά, να ελέγχω και τις πηγές. Δηλαδή όταν κάποιος σου λέει σε ένα άρθρο για παράδειγμα τάδε βιβλίο και τα λοιπά και τύχει να το έχω, μπορεί και να ψάξω να το βρω, ας πούμε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θεωρώ ότι αυτός είναι αναξιόπιστος. Είναι το να είναι σου απιστήν. Δεν σημαίνει, δηλαδή δεν θα ήθελα να εκλειφθεί ότι ελέγχω μια πηγή, ότι έχω κάποιο λόγο να θεωρώ αναξιόπιστο τον συγγραφέα ή τον οποιοδήποτε το επικαλείται, αλλά μ' αρέσει έτσι να εφαρμόζω το ρητό αυτό. Ωραία. Στην Ελλάδα γενικά υπάρχουν διάφοροι εθνικοί ή αστικοί μύθοι, όπως λέγονται. Όπως είχατε πει και σε μια ομιλία σας, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτό που και καλά είχε πει ο Κίσιγκερ, ότι άμα θες να πολεμήσεις τους Έλληνες, να τους χτυπήσεις τη γλώσσα και στη θρησκεία, ας πούμε. Γνωρίζετε εσείς αν υπάρχουν και σε άλλα έθνη τέτοιοι μύθοι, τέτοιου είδους μύθοι, επίθεσης, ξέρω εγώ, ξένων και ότι θέλουν το κακό μας? Λόγω ότι αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό, παρά μόνο στα ινδικά. Στα ινδικά. Στα ινδικά, για ποιο λόγο? Γιατί η ρίση του Κίσιγκερ, που έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία, η ψεύτικη ρίση του Κίσιγκερ, πώς γίνεται να έχει ιστορία, θα μου πεις, γίνεται με την έννοια ότι εάν υπάρχει κάποιος κόκκος αλήθειας στη ρίση του Κίσιγκερ, είναι ότι ανάγεται, που δεν υπόθηκε από τον Κίσιγκερ, είπαμε, ανάγεται σε κάποια ρίση που αποδίδεται σε διάφορους Εγγλέζους πολιτικούς, έχει αποδοθεί παλιότερα, ότι πρέπει να κάνουμε τους Έλληνες τόσο πυθύνιους και υποτακτικούς όσο τα έθνη του Ινδοστάν. Και αυτό δεν είμαστε βέβαιοι ότι έχει υποθεί, το έχει ο Τάκερμαν, ένας Αμερικανός πρέσβης, το έχει γράψει, και ότι το είπε ο Δούκας του Λοντόντερη, ο Κάστλορι δηλαδή, αλλά δεν το έχει ο ίδιος, δεν ήταν αυτίκος, ας πούμε, το έχει αποδώσει σε αυτόν, μεταφέρθηκε μετά στην Ξενοκρατία, νομίζω λέγεται το βιβλίο του Φιλάρετου, που ήταν ο Φιλάρετος ένας από τους πρώτους δημοκρατικούς, δηλαδή οπαδούς της αβασίλευτης δημοκρατίας με αυτή την έννοια, το οποίο βιβλίο πολύ διαβάστηκε και επανεκδόθηκε τον πρώτο καιρό μετά τη δικτατορία, είχε επανεκδοθεί από τις εκδόσεις Κάλβος, νομίζω 74-75, και στο κλίμα της εποχής του δόθηκε, ας πούμε, προβολή, επομένως εγώ είμαι σίγουρος ότι από εκεί υπάρχει το τώρα ποιος το έκανε δεν ξέρω, ναι, αλλά ναι. Από εκεί, ας πούμε, το σπέρμα υπάρχει εκεί πέρα της ρίσης του Κίσιγκερ, και όπως είπα αυτό, και παρόμοια περίπτωση υπάρχει και στα ινδικά, ή μάλλον όχι στα ινδικά, στα αγγλικά, αλλά και τους Ινδούς. Ένα παρόμοιο ρητό. Σίγουρα θα υπάρχουν παρόμοιοι εθνικοί μύθοι σε όλους, δηλαδή ότι υπάρχουν εθνικοί μύθοι, το ξέρουμε. Για παράδειγμα, η μάχη του Ποατιέ, ας πούμε, δεν έγινε. Δεν έγινε. Εκεί στα καταλανικά πεδία που ήταν, όχι στα καταλανικά πεδία, ψέματα λέω, είναι με τον Ατήλα. Η μάχη του Κάρολου Μαρτέλου που απέκρουσε τους Άραβες το 714. Λένε ότι δεν έγινε. Δεν το έχω ψάξει, αλλά εν πάση περιπτώσει ναι, υπάρχει αυτό. Είναι μύθος και είναι εθνικός μύθος. Πολλά είναι. Υπάρχουν κάθε έθνος, πώς το λένε, που οικοδομεί στην εθνογένεση του μέσα και φτιάχνει μια ιστορία, η οποία ορισμένα πράγματα, και μετά βγαίνουν οι αποδομητές και βάζουν τα πράγματα σε μια πιο κοντά στην πραγματικότητα βάση.
Αυτό υπάρχει παντού. Τώρα, γιατί διαδίδονται αυτοί οι μύθοι και γιατί. Γιατί γίνονται τόσο πιστευτοί στην Ελλάδα, θέλω να ρωτήσω. Γιατί πιστεύω ότι γίνονται ιδιαίτερα πιστευτοί. Τους αποδέχονται, δηλαδή τους αποδέχεται ο κόσμος χωρίς πολλά-πολλά. Δεν ξέρω αν γίνονται τόσο πιστευτοί, ειδικά στην Ελλάδα. Αυτό πρέπει να. Εντάξει, δεν έχω κάνει στατιστική. Ακριβώς, δεν έχουμε κάνει στατιστική και όταν λέμε ότι μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτό, συνήθως δεν είναι ακριβές. Ναι. Είτε καλό, είτε κακό είναι αυτό. Όμως η Ελλάδα, εντάξει, επειδή έχει μακρά ιστορία. Το ίδιο βέβαια ισχύει και με τους Εβραίους, για παράδειγμα. Δεν είναι τυχαίο, όπως θυμήθηκα, όταν είχαμε την έξαρση του εθνικισμού το 90 εκεί και βάζαμε, είχαν βάλει φυλακή κάτι έναν νεαρό που είχε κάνει μια προκήρυξη. Τον είχαν κλείσει μέσα. Στο Ισραήλ μιλάτε τώρα. Όχι, μιλάω για την Ελλάδα, η έξαρση του εθνικισμού με το μακεδονικό, που όταν είχε βγει ένας νεαρός που αναρχικός ή δεν θυμάμαι αντιξιωστικός, κάτι τέτοιο που έβγαλε μια προκήρυξη που έβριζε τον Μεγάλο Αλέξανδρο, τον είχαν βάλει μέσα. Ναι, δεν το θυμάμαι αυτό. Και τον Μίχα που έγραφε τότε, φιλελεύθερος ήταν, ο γνωστός φιλελεύθερος Τάκης Μίχας, στο περιοδικό της ΟΝΕΔ είχε αποκαλέσει σφαγιά των λαών τον Μεγάλο Αλέξανδρο, τον απολύσανε. Ταυτόχρονα την ίδια εποχή είχε γίνει η φασαρία μεγάλη στο. Επίσης και ένα συνέδριο που είχε διακοπεί από τους εθνικιστές για το Φίλιππο, όχι δεν λέω πιο παλιά λίγο, για το Φίλιππο είχε πει, είχε μια εισήγηση ότι ο Φίλιππος ήταν γκέι, δεν ξέρω, bisexual κτλ. Κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ο Φίλιππος ο πατέρας το έλεγε. Ναι, ναι. Την ίδια εποχή στην Ισραηλινή, στην Κνεσέτ, στο κοινοβούλιο, είχε γίνει μεγάλη φασαρία όταν μια βουλευτήνα του εργατικού κόμματος είχε αφήσει έτσι κάποιους υπαινιγμούς ότι ο Δαβίδ ήταν αμφισεξουαλικός. Επίσης, όταν ο Ρόμπιν Κουκ είχε επισκεφθεί το Ισραήλ και είχε αμφισβητήσει, που βέβαια αυτή είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι δεν είναι πρωτεύουσα η Ιερουσαλήμ, την του κράτους του Ισραήλ, και αυτό ενόχλησε τους Εβραίους, ειδικά τους φανατικούς εθνικιστές. Έγινε διαδήλωση έξω από το ξενοδοχείο του, με πανό που λέγανε, όταν η Ιερουσαλήμ ήταν πρωτεύουσα του Εβραϊκού κράτους, το Λονδίνο ήταν βάλτος. Θυμάσαι πάρα πολύ καλά, ναι, που παραπέμπει αυτή η φράση, που και αυτή έχει υποθεί από τον Ντισραέλη, που ήταν Εβραίος ο Ντισραέλη, και όταν του είχαν πει ότι είσαι Εβραίος, ή μάλλον Εβραίος μπορεί και να μην ήταν με το τυπικό χαρακτηριστικό, γιατί νομίζω είχε προσχωρήσει στη θρησκεία, είχε αλλάξει η θρησκεία, αλλά λέει, ναι, πράγματι λέει, ο πρόγονή μου ήταν Εβραίοι, και οι πρόγονοι του αξιότιμου κυρίου αντιπάλου μου ήταν πάνω στα δέντρα, η δική μου ήταν ιερή στον ναό του Σολομώντος. Η ίδια στάση υπάρχει. Σωστό. Ωραία. Σας κάνω τώρα τις δύο τελευταίες ερωτήσεις, γιατί είχα και κάποιες ερωτήσεις οι οποίες μάλλον επικαλύφθηκαν. Επικαλύφθηκαν, ναι, και να μην κουράσουμε κιόλας. Όχι, εντάξει, δεν θα κουράσουμε. Πιστεύετε ότι η ενασχόλησή σας με τη γλώσσα τελικά είναι ενασχόληση ουσιαστικά με την πολιτική? Όχι και ναι. Δηλαδή, ναι, τα πράγματα δεν ξεχωρίζουν, αλλά οπωσδήποτε εγώ την προτεραιότητα τη δίνω. Αφήνω την πολιτική, ο κάθε άνθρωπος είναι πολιτικός, βέβαια έχει μια πολιτική δράση, θέλω να πω κτλ. Εγώ, παρόλο που μου αρέσει πολύ να συζητάω για πολιτική, παρόλα αυτά στο ιστολόγιο περισσότερο δίνω την προτεραιότητα στη γλώσσα. Βλέπω όμως την πολιτική μέσα από τη γλώσσα ή τη γλώσσα μέσα από την πολιτική. Αλλά την προτεραιότητα τη δίνω στη γλώσσα. Ναι. Δηλαδή, ο καθένας κάνει κάποια πράγματα καλύτερα από κάποιον άλλον. Ναι. Εγώ εννοώ, σωστό είναι αυτό που λέτε, μήπως τελικά συνάγονται πολιτικά συμπεράσματα από την ενασχόλησή σας με τη γλώσσα? Γιατί στο ιστολογιό σας γίνονται κουβέντες που δεν είναι μόνο γλωσσικές. Όχι. Επεκτείνονται φυσικά. Ναι, επ' αφορμή των λέξεων, ας πούμε, ή διάφορων. Δεν μπορείς να τα ξεχωρίσεις αυτά τα πράγματα, ιδίως
Εγώ δεν θέλω κιόλας να τα ξεχωρίζω. Εντάξει, κάποια φορά χρησιμοποιώ μια φράση που είναι λίγο και κλισέ, και έτσι επομένως τη λέμε και για να γελάμε, ότι μιλώντας για πολιτικά, εμείς εδώ λεξιλογούμε και σταματάω εδώ τη συζήτηση και το πάω ας πούμε στα λεξιλογικά. Είναι ας πούμε, προσπαθώ να βλέπω τα πράγματα, τα πολιτικά μέσα από τη γλώσσα και τα γλωσσικά μέσα από την πολιτική, αλλά δίνω την... προτεραιότητα. Την προτεραιότητα στη γλώσσα. Ωραία. Τώρα σας κάνω την τελευταία ερώτηση. Φαντάζομαι ότι ξέρετε ότι κατηγορήσετε από διάφορα ιστολόγια και γενικά στον κόσμο του διαδικτύου και έξω από αυτό ως Ανθέλην και Γρεκύλος, αυτούς τους όρους που συζητήσαμε πριν. Σας απασχολεί αυτό? Και ως προδότης, ας πούμε, έχω διαβάσει την προδότηση του Βαντάκος, ο Σύλλογος. Αυτά είναι ανοησίες, όπως καταλαβαίνεις. Αν με απασχολεί. Με απασχολεί, αλλά για ποιο λόγο? Ναι. Όχι επειδή λένε αυτά τα πράγματα, αλλά γιατί το λένε. Γιατί το λένε. Με απασχολεί όποιος πιστεύει καλοπροαίρετα ότι θα έπρεπε να λέμε μόνο τα καλά. Ο άλλος που θέλει να σε μειώσει και λέει αυτός είναι αντίπαλος πολιτικός και σου λέει είσαι δοσύλλογος ή προδότης, αυτός εντάξει δεν με απασχολεί, διότι δεν θέλω να τον πείσω, ξέρω ότι δεν πρόκειται να τον πείσω, μόνο θέλω να τον αποστομώσω σε ένα επιχείρημα που μας παρακολουθούν σε μια αντιπαράθεση, και εδώ που τα λέμε και μόνο που το λέει αυτό το πράγμα, στους ανθρώπους που με ενδιαφέρει ήδη έχει χάσει, γιατί καταλαβαίνεις πολύ καλά ότι από την άλλη μεριά βέβαια με απασχολεί, και θα σου πω τώρα ένα παράδειγμα. Είχα δώσει μια ομιλία στη Δράμα πολύ πρόσφατα, είχα κάνει μια ομιλία πριν από μια εβδομάδα, και εκεί πέρα ανέπτυξα για τους εθνικούς μύθους, μίλησα όχι ψέματα για τους γλωσσικούς μύθους, αλλά εθνικούς γλωσσικούς μύθους, στην πραγματικότητα, και μετά η συζήτηση είπε και για άλλα πράγματα, επεκτάθηκε. Λοιπόν, εκεί πέρα μου λέει ένας καθηγητής, όχι φιλόλογος, φυσικός, τα είπατε όλα αυτά και δεν είπατε παρά μόνο μία φορά αναφερθήκατε επενετικά στην ελληνική γλώσσα, και μάλιστα μου διάβασε την παράγραφο ο άνθρωπος, που σημαίνει ότι πρόσεχε με μεγάλη, παρακολουθούσε με μεγάλη έτσι προσοχή, και δεν είπατε λέει τίποτα για τη μουσικότητα της γλώσσας, δεν είπατε τίποτα για τη σοφία της, ή δεν είπατε τίποτα για την ακρίβειά της. Ήθελα να ακούσει καλά λόγια. Ίσως βέβαια με απασχολεί λοιπόν αυτό, γιατί πρέπει να κάνεις μία δήλωση θαυμασμού πρώτα για να μπορέσεις μετά να πεις τα κακά. Θα λέγαμε ότι πιο πολύ μας συμφέρει να λέμε τα κακά, τα κακά, όχι τα αρνητικά, τα όχι, τις όχι ας πούμε, τα όχι ευχάριστα, πιο πολύ μας συμφέρει, ακόμα και για λόγους ισορροπίας. Δηλαδή υπάρχει τόσο πολύ φλιαρία, θα έλεγα κιόλας, επενετική φλιαρία εν προκειμένου για την ελληνική γλώσσα, αλλά και γενικά μπορούμε να πούμε αυτό για την ελληνική γλώσσα, που έχει διαστρεβλώσει την εικόνα. Δηλαδή έχει δημιουργήσει μία, έχει δημιουργηθεί δυστυχώς μία λατρεία για τα αρχαία ελληνικά, η οποία ταυτόχρονα συμβαδίζει με μία... Η λατρεία είναι μόνο στο όνομα, δηλαδή κανείς δεν διαβάζει τα αρχαία, δεν τα μελετάει. Βραβεύτηκε πρόσφατα, το είπε αυτό ο καθηγητής ο Κάλφα σε ένα άρθρο του, βραβεύτηκε, πήρε βραβείο, κρατικό βραβείο μετάφρασης από τα αρχαία στα νέα ελληνικά, ένα κείμενο το οποίο είχε τραγικά μεταφραστικά λάθη μέσα, που αλλάζανε το νόημα, δεν ήταν και κανένα, ήταν λογοτεχνικό κείμενο, ήταν φιλοσοφικό κείμενο. Και ταυτόχρονα όλοι, πώς το λένε, δηλώνουμε θαυμασμό μας για τα αρχαία και αυτό μας κάνει και κακό. Και στη νέα γλώσσα, τη νέα γλώσσα δηλαδή την υποτιμά αυτό το πράγμα και τη θεωρούμε υποδέστερη, και δεν τη μαθαίνουμε επειδή τη θεωρούμε υποδέστερη, και την καλλιέργεια αυτή της αντίληψης αυτής την ξεκινάει αυτή η καλλιέργεια από το βιβλίο της πρώτης γυμνασίου των αρχαίων ελληνικών, που στην πρώτη, προσπαθώντας να μας πείσει ότι πρέπει να μάθουμε αρχαία, ουσιαστικά καταφέρνει να μειώσει τη νέα ελληνική γλώσσα. Λοιπόν, για να μην τα λέω μακριά όλα αυτά, πρέπει λοιπόν
για πολλούς θεωρούν ότι πρέπει να πεις και τα καλά. Εγώ θα ήθελα να διαφωνήσω. Θα πρέπει να δίνουμε την έμφαση στην πλευρά που δεν έχει τονιστεί. Εάν εν προκειμένου η πλευρά που δεν έχει τονιστεί είναι τα αρνητικά, είναι τα αρνητικά, μπορεί αλλού, μπορεί ας πούμε στην καταγγελία της ελληνικής πολιτικής κοινής να είναι η θετική πλευρά που δεν έχει τονιστεί αυτή τη στιγμή, που βλέπουμε όλοι ότι μπορεί να υπάρχουν και το όλοι οι ίδιοι είναι και οι 300 θέλουν κρέμασμα, σαφώς είναι ένα, ενώ είναι καταγγελτικό και αποδομητικό, είναι λάθος. Ναι. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι και δεν θέλουν και 300 κρέμασμα. Αλλά για να πάμε στη γλώσσα, ο άκρητος θαυμασμός αυτή τη στιγμή κυριαρχεί. Άρα θα έλεγα ότι πιο ωφέλιμη είναι η επισήμανση των αρνητικών, ακόμα και αν έχει ψεγάδια. Πολύ περισσότερο όταν δεν έχει ψεγάδια. Και δεν σημαίνει αυτό ότι μειώνουμε τη γλώσσα ή ότι την υποβαθμίζουμε. Καλό είναι λοιπόν να εκπαιδεύσουμε τμήμα του κοινού όσο το δυνατό περισσότερο να μπορεί να ακούει και τους δυσάρεστους, τα δυσάρεστα λόγια και να μην θέλει μόνο να ακούει αυτά που, πως το είχε πει ο Σαββόπουλος, τα νέα που μας έφερε ήταν όλα μια ψευτιά, μα ακούγονταν ευχάριστα στο αυτί μας. Να μην ακούει λοιπόν μόνο, να μην δέχεται μόνο ό,τι ακούγεται ευχάριστα, να μπορέσει να αναπτύξει μια κριτική στάση. Και εδώ που τα λέμε, και η αληθινή αγάπη για τη γλώσσα είναι αυτή που προκύπτει, και για οτιδήποτε τελικά, είναι αυτό που προκύπτει μέσα από την μελέτη και της σκοτεινής, ας πούμε, ναι, πλευράς. Μέσα από την κριτική ουσιαστικά. Μέσα από την κριτική. Αυτό που... Μέσα από την κριτική. Την ακριβώς. Κριτική σημαίνει ότι κρίνω, ξεχωρίζω. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν αγαπάω. Μπορεί να αγαπάω και να κρίνω. Μα εγώ νομίζω ότι αυτά τα δύο συνδυάζονται. Ναι. Ότι όταν αγαπάς, κρίνεις. Και για τελικά την ελληνική γλώσσα, και για να τελειώσουμε με αυτό δηλαδή, θα ήταν και παράλογο κάποιος που έχει αφιερώσει, δεν θα πω τη ζωή του γιατί είναι πολύ βαρύγδουπο, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει αφιερώσει ικανό χρόνο στη μελέτη και στην εξήγηση και στην ανατομία της ελληνικής γλώσσας να μην την αγαπάει, απλώς προσπαθεί, η μεγαλύτερη υπηρεσία αν θέλεις που θα μπορούσαμε να κάνουμε στην ελληνική γλώσσα θα είναι όχι να και με λιβανοτούς, αλλά να προσπαθήσουμε να τη μελετήσουμε και να τη χρησιμοποιήσουμε με καλεσθησία, χωρίς διάθεση να ξεχωρίσουμε από την πλέμπα, χωρίς επιδεικτικότητα και εξήτηση, χωρίς αμερικανιές, χωρίς λοιπόν, αλλά να τη χρησιμοποιούμε με μέτρο, καλεσθησία και αγάπη. Και αυτό προσπαθώ και εγώ να κάνω. Ωραία. Και σε ευχαριστώ για, ευχαριστώ πολύ, για την ευκαιρία που μου έδωσες να πω μερικά πράγματα στο κοινό σου. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σου.